Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν το λες πιστικά, φίλε. Γιατί... Πες το. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Βλέπω... Έχετε μια τέλεια μέρα! Βλέπω εσένα και νομίζω ότι κάνουμε βραδινή εκπομπή κάθε φορά. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να το απολογίσουμε. Πώς φαίνεται αυτές οι φωνές οι πρωινές. Λες και να ήμουν και εγώ έτσι. Δεν μ' άκουσα από το πρωί. Τσατσαρός είναι έτσι. Ναι. Τσατσαρός. Ναι, αλλά ο τσατσαρός είναι και έτσι έξω. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το. Ότι είναι στον αέρα έτσι και ναι, το... έξω γιουβέτσι. Ναι. Αλλά αυτό το. Η χαριτομενιά. Χαριτομενιά, θα την έλεγες, δε. Η χαριτομενιά που έχουν συνήθως εναλλακτικοί άνδρες μετροσεξουαλ που κάνουν ραδιόφωνο σε... Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, όλα. Στην Πάτρα και στη Λάρισα. Έτσι, όλα στον Νότο, ναι. Είναι αυτό το... Αχ, τι ωραία μέρα και να βγείτε, να ζήσετε. Να ζήσετε, τι να ζήσεις. Έχεις πάει να πάρεις το μετρό, το τραμ, το τρόλεϊ, όλα φρακαρισμένα ή εδώ στο ΟΑΣ να κάνεις μια μισή ώρα. Μίλα μου για ΟΑΣ. Ναι, καλά το πιάσουμε, θα είναι η μοναδική εκπομπή. Μίλα μου για ΟΑΣ. Πλέον στέλνουν επιστολές, δεν ξέρει τι να κάνει ο κόσμος από το χάος αυτό που βιώνει καθημερινά. Γιατί συμβαίνει αυτό, λες. Γιατί συμβαίνει. Αφενός δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Αφετέρου δεν υπάρχει και μέρημνα κρατική για να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί είμαστε κοινή φυτοθερμαϊκού, είμαστε Θεσσαλονίκη. Αν συνέβαινε αυτό, και δεν θέλω να γίνω γραφικό, α πούμε, ότι φταίει η Αθήνα και τα λοιπά. Είσαι γραφικό, ό,τι και να κάνει, θα μείνει. Σωστό και αυτό. Αλλά αν συνέβαινε αυτό, Φερρυπίν, α πούμε, στην Αθήνα, ότι. Έχουν ένα μέσο μεταφορά. Ναι, όχι ένα μέσο μεταφορά, ότι υπήρχαν αυτέ τι καθυστερήσει, ότι ο κόσμο τη βαζότανε. Αν είχαν ένα μέσο μεταφορά και αυτό δεν δούλευε. Ναι. Εντάξει, θα πέφτουν χαστούκια στη μέση του δρόμου κανονικά. Πλέον η κατάσταση όχι απλά είναι ανυπόφορη, είναι εξωπραγματική αυτό. Βιώνεις ένα Mad Max, βιώνεις... Mad Max, ναι, ένα υπάρχει λεωφορείο Mad Max, το έχω δει. Το έχω δει. Τι εννοείς υπάρχει λεωφορείο Mad Max? Υπάρχει λεωφορείο που θα μπορούσε να παίξει κάλλιστα στο Mad Max. Και κυκλοφορεί στους δρόμους. Ναι, κυκλοφορεί στους δρόμους. Υπάρχει τέτοιο. Το έχω δει, σου λέει με τα μάτια μου. Ο κόσμος παίζει ξύλο, μπουκετίδια. Είναι ούτε σε συναυλία, στο βιολογικό δεν βλέπεις τέτοιο ξύλο. για να πιάσεις τέτοια θέση κανονικά το πρωί. Βέβαια, αυτό μας προετοιμάζει ίσως για την επόμενη μετάβαση, ξέρω εγώ, στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο, που έλεγε ο Huxley. Brave New World, Iron Maiden, μωρέ, εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Τώρα ρωτάς εμένα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί είχαμε πολύ πιο σπουδαία πράγματα να ασχοληθούμε και ως πολίτες. Εγώ δεν παίρνω λεωφορείο. Ναι, δεν παίρνεις. Το βλέπω βέβαια. Δηλαδή, μόλις μεγαλώσει το παιδί μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να το πάρω χέρι-χέρι, να το στήσω σε μια στάση δίπλα και να του πω: αγόρι μου, πρέπει να πετύχεις για να μην βιώσεις αυτό. Άρα ναι, θα το φέρεις δίπλα μου. Δες τον Πατμαλίδη, δες τον Πατμαλίδη, όχι αυτό. Δεν είναι, θα καθίσουμε μισή ωρίτσα εκεί πάνω στην Εγνατία. Εκεί δίπλα στην Αριστοτέλου στη στάση, ναι, που είναι παραδοσιακά μια στάση, η οποία δεν έχει κάτω από τα 400 άτομα. Νομίζω ότι έχει πορεία πάντα. Σωστό. Ποιοι διαμαρτύρονται. Σωστό. Ναι, και αυτό. Εντάξει. Ή νομίζω ότι μια στάση σαν την Αριστοτέλου και την Κολόμβου και βάλε και, τι να σου πω, και την Αγία Σοφία, κάνει μέσο όρο εισιτηρίων της Ξάνθης. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν έδωσε, ρε, γιατί κόβει λίγα. Σε σχέση με τον ΟΑΣ. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε ο Πρωθυπουργός, λέει ο φίλος εδώ, και έχει κάποιους συμβούλους. Ναι. Εντάξει, έτσι δουλεύουν αυτά. Και ο σύμβουλος του είπε, πιάσει λίγο το θέμα του μετρό. Ναι. Πες ότι δεν θα γίνει. Πιάσε το θέμα του μετρό. Πιάσε γήπεδο ΠΑΟΚ, πες ότι το λένε πάντα. Ναι, ναι. Λένε πάντα. Εντάξει. Ερωτική πόλη επίσης, πες αυτά εδώ. Τέτοια. Και για τον ΟΑΣ, ο σύμβουλος δεν είχε τι να του πει. Ναι, τι να του πει. Τι να του πει, ναι. Και λέει, μην το πιάσεις. Έτσι. Και θα το ξεχάσουν. Δεν, ναι, δεν το πιάσει. Και όλα δεν βαίνουν καλώς. Διότι ακούς και τον κόσμο μέσα στο λεωφορείο να δεις ένα σχετί για τα πάντα. Του φταίνε όλα. Του φταίνει οι πρόσφυγες, του φταίνει οι μετανάστες, του φταίνει η πολιτική, του φταίνει ο ένας, του φταίει ο άλλος. Αλλά ουδείς, ας πούμε, διαμαρτύρεται ή αντιλαμβάνεται γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση και παίζει όχι απλά υποτίμηση. Αυτός είναι ο εξευτελισμός ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ναι. Το να μετακινήσει με τα συγκεκριμένα κάτι μέσα. Είναι που βλέπουμε από Ινδία, από Κίνα. Ναι. Που στο μετρό ο σεκιουριτάς με το πόδι σπρώχνει τον τελευταίο για να κλείσει την πόρτα. Άρα ίσως... Αλλά εκεί, ναι, είναι και ένα δις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μετρό και να κάνεις, ό,τι προστιακό και να κάνεις, ό,τι ο ΑΣΤ. Ένα 200 ο ΑΣΤ, ναι, και να κάνεις. Εντάξει, δεν.
φτάνει. Ίσως να, ίσως να το κάνουν για να δημιουργηθεί μια, θέα, μια νέα θέση εργασίας. Αυτή που λες, ο κλωτσλόχτης. Ναι, γιατί όχι, ρε παιδί μου. Δεν ήρθε η ανάπτυξη ούτως ή άλλως τώρα. Δεν έχουν διάπλατα τα πλεονάσματα αυτά που κανείς δεν καταλαβαίνει. Κανονικότητα. Η ανάπτυξη ήταν το προηγούμενο. Α, αλλά είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να στηβάζεις στα λεωφορεία, να μην αμείβεσαι, να μην πληρώνεσαι, να είσαι στις ουρές ανεργίας, όπως και συνέβαινε και στις προηγούμενες φορές. Αλλά τώρα σκέψω ότι το 27 που ήταν ένα διπλό λεωφορείο πλέον. Το έχει... οποίο είχε μία άνεση, εγώ θυμάμαι όταν το χρησιμοποιούσα τότε επί πασόκου. Εντάξει, είχε μία σχετική άνεση. Ποτέ δεν είχε άνεση, αλλά τέλος πάντων. Σε σχέση με τώρα. Ναι, καλά, τώρα είναι μονό. Έχουν κόψει το. Εγώ πιστεύω το μισό. Ναι, πιστεύω ότι έχουν κόψει τα μισά και τα έχουν κάνει δύο μονά. Βάλα και εκεί μια. Τέλος πάντων, είναι καταπληκτική η Θεσσαλονίκη. Έχουμε δηλαδή ένα μέσο μεταφοράς. Ένα μόνο. Ένα. Τους ταξιτζίδες. Το τάξη. Κοίταξε, ποιο είναι το λάθος που κάνουμε σε αυτή τη χώρα, το τάξη. Πουθενά δεν θεωρείται μέσο μαζικής μεταφοράς. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι ιδιωτική επιχείρηση και θεωρείται μέσο πολυτελείας. Είναι μια εναλλακτική λύση όταν έχεις. Εδώ απλά. Για να στηρίξουμε τους δημόσιους ταρίφες. Ναι. Είναι ένα πολύ φθηνό ταξί το ελληνικό. Είναι πολύ φθηνό ακριβώς λόγω των συνθήκων ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης και καταφεύγεις σε αυτό. Στο Όσλο μια φορά μπήκαμε. Και στα πρώτα 300 μέτρα έγραφε 24 ευρώ αναλογικά. Εγώ νόμιζα ότι χάλασε το κομπιουτεράκι μου γιατί πήγα να κάνω την ισοτιμία. Ωραία, και λέω δεν μπορεί. Μα κορώνες θα είναι κάτι. Κορώνες δεν έχουν. Κορώνες, ξέρω εγώ θα είναι. Στην Ελβετία επίσης η χειραψία με το ταξιτζί για να μπει, γιατί έχει πιο επίσημο ύφος το ταξί εκεί, γιατί εδώ δεν κάνει χειραψία. Ναι, κάνει χειραψία με το ταξιτζί. Κάνει good morning, how do you do. Και πού ξέρει που έχει τα χέρια το ταξιτζί, δηλαδή. Και αυτό που ξέρει που τα είχα εγώ. Σωστό γι' αυτό. Έτσι. Ναι. Εκεί 30 καλημέρα και ξεκινάει. Είναι σαν να έχει. Δεν σας δίνουμε ιδέες. Θα λέμε ότι είναι φθηνό και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ταξί, παιδιά. Πώς πηγαίνεις σε ένα μπαρ και λέει ελάχιστη κατανάλωση, φέρει πίν τόσο, ή οι τιμές ξεκινάνε από εκεί. Επίσης, μία λύση πάρα πολύ καλή είναι το Σταυρούπολη κέντρο, π.χ. είναι 5 ευρώ. Ναι. Ωραία. Με το ταξί. Με το ταξί. Μπορεί και έτσι. Λες άλλους τρεις. Ναι. Υπάρχει αυτό το carpooling, share the ride. Υπάρχει κόσμος ο οποίος προσπαθεί να συντονιστεί. Ναι, share the ride. Ναι, ναι, προσπαθεί να συντονιστεί ούτως ώστε να μετακινείται το πρωί με ένα αυτοκίνητο. Ωραία. Να μοιράζεται τις βενζίνες κτλ. Έχουμε ένα μέσο ενημέρωσης λοιπόν, το οποίο καλεί άλλους τρεις σταυροπολίτες που κατεβαίνουν μια η ώρα, μια και κάτι, να συντονιστούν με τον Πάπη Μπατμανίδη, το καμάρι εδώ. Του Λίμπερο 107,4 και να κατεβαίνουν μαζί, να ζήσουν την εμπειρία. Την εμπειρία, παιδιά, θα σας λέω τα νέα. Ναι. Μεταγραφές. Τα λέω μεταγραφές μέσα. Ναι. Ξέρεις πώς. Εμένα μου το έχουν πει αυτό. Εσύ που είσαι εκεί πέρα, για πες καμιά μεταγραφή. Λες και εδώ φτάνουν τα φαξ. Ναι, αυτό είναι. Μα σου λέω εμένα τώρα, σκέψου τους άλλους. Όλος παραδόξως δεν θα έχω λεφτά, θα έχω κάρτα πάνω μου. Οπότε θα τα βρούμε αύριο. Με το 1,25 είσαι. Θα κάνουμε μερισμό. Εντάξει. 1,25. Εντάξει, οκ. Πόσο δίνεις για λεωφορείο? Έχω κάρτα. Έχω διαρκείας. Αφού σκέφτομαι να βάλω σποτάκι με τόσο στενά. Πόσο κάνει κάρτα? 30 ευρώ. Είναι πάνθινη για το ΝΟΑΣΤ. Τι πάνθινη? Εγώ θα ήθελα και ένα 500 άκου για το τράβηξω αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Ναι, 30 ευρώ το μήνα δίνεις, ρε παιδί μου, για να μετακινήσει. Πόσο κάνει ένα εισιτήριο? Ένα ευρώ. Άρα δηλαδή γλιτώνεις τα μισά. Ναι, γλιτώνεις τα μισά. Και βάλει και ένα εξτραδάκι που θα χρειαστεί καμιά φορά να πας από εδώ και από εκεί και αυτό κούτρα. Ναι, έτσι. Σκεφτόμουν τον χρόνο να κάνω ένα σποτάκι. Πώς έχει τα διαρκείας των ομάδων. Ναι. Έλα άλλη διαρκείας. Έλα άλλη κάρτες, απεριορίστανε. Ναι. Γιατί εντάξει, να ζήσουμε αυτή την ώρα. Εγώ λέω να βρούμε άλλους τρεις. Εντάξει, που κάθε μέρα θα μεταφέρονται στο κέντρο. Όμορφα και ωραία. Και να βρούμε και ένα ταξιτζί, ο οποίος θα κάνει αυτό την. Δεν θα ανοίγει ταξίμετρο. Δεν θα με ΦΠΑ. Ωραία, δεν θα ανοίγει, θα ξέρει. Θα υπάρχει εμπιστοσύνη, θα αναπτυχθεί η ανθρώπινη σχέση. Μπορεί να δώσει και κουμπαριές. Γιατί ο ΟΑΣ φροντίζει, φίλε. Δεν είναι τα πράγματα. Ζούμε στην εποχή της αστιφιλίας, της αποξένωσης. Αυτά. Ποιος αρρωσταίνει, ποιος θα βρεθεί. Εγώ τώρα που καπνίζω στο μπαλκόνι, δεν ήξερα ποιοι ήταν στη γειτονιά μου. Τώρα έχω βρει φίλε στο μπαλκόνι, κοιτάω. Ένας πιο απέναντι κάτω. Φυλακίζει τα σκυλιά του. Ένας με απέναντι δεξιά βγάζει κάτι αγοράκι από μέσα. Όχι μικρά, δεν υπάρχει παιδεράστια. Αλλά λίγο εξουθενωμένα. Πού τα βγάζει στο μπαλκόνι? Στο μπαλκόνι για να πάρουν κάποια ανάσα για να συνεχίσουν μετά.
Εντάξει. Αυτά δεν τα είχα ζήσει, φίλε, εγώ πριν καπνίσω έξω από το σπίτι. Από το σπίτι. Και αυτά θα τα ζήσει τώρα και θα καπνίσει και έξω από τα μαγαζιά. Θα αναπτυχθούν επίση οι σχέσει εκεί πέρα. Τώρα ψηφίστηκε ο αντικαπνιστικό χθε. Να το... Καλά, μιλάμε τώρα για μια. Να σου πω κάτι. Με κοιτάζει αποσβολωμένα. Δεν πιστεύει ότι ψηφίστηκε αυτό το μέτρο. Δεν πρέπει να καπνίσουμε στα μαγαζιά, ρε. Μαλώνω κάθε μέρα. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι, παιδιά. Γιατί να μην επιλέγει ο κάθε επιχειρηματία να δημιουργήσει ένα no smoking bar ή ένα smoking bar. Εγώ σκέφτομαι, φίλε, όταν θα γίνω μεγάλο και θα κάνω λεφτά, να κάνω τη smoking airways. Ωραία. Που θα μπορείς να το σκάς μέσα, να κάνεις, να ράνεις τον καφέ σου. Αυτό, ναι, μιας και όλη μέρα με τα αεροπλάνα είμαστε. Φέτος πόσα αεροπλάνα πήρες που δεν πήγε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη? Δεν πήρες. Είχα και διακοπές λόγω της εγκυμοσύνης. Τίποτα, άστο. Ναι. Smoking airways, δεν είπα. Μέχρι πότε, νομίζω μέχρι τελή 90 δεν καπνίσανε εδώ πέρα στην Ολυμπιακή. Ναι. Το πρόλαβα. Εντάξει. Μεγάλος Αντρέας τώρα την άλλα με φρόντισε. Ναι, ναι, ναι. Φρόντισε τώρα. Μάλλον πως έβγαλε γκόμενα στο αεροπλάνο μέσα. Αντρικό, προχώρα. Έτσι. Σε θέλει όλη η χώρα. Εκπομπή ψυχιατρίο για όσους δεν το καταλάβατε. Ψυχιατρίο. Ναι. Εντάξει. Για... Αύριο η μεγάλη στήλη Λεμπέτ. Λεμπέτ, αύριο δίνουμε νικήτρια. Νικήτρια στήλη για Super League. Έχεις ήδη προετοιμασμένο, σε βλέπω εδώ. Ποιο ρε, έτοιμο, έτοιμο για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Άστο σου, δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω, ναι, εντάξει. Το κλασικό του καθημερινό το δεν τους βλέπω. Εδώ μέχρι και τις 12 θα πάμε παρεούλα με ποικίλη σύλλης θεματάκια. Θα δείξουμε και γραμμές μετά τις 11. Γραμμές μετά τις 11. Θα έχουμε τροφοδοτήσει με θεματολογία τα παιδιά. Βέβαια, αλλά μετά θα σε πάρουν και θα σε πούνε, Σταύρο, γιατί δεν βάζει. Τι λέει ο Βιερίνια, θα παίξει. Δεν έχω ιδέα, θα πω. Έτσι λες. Έτσι λες. Σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή. Μετά θα κάνω ανάλυση. Το απόγευμα θα ξαναβγω να μιλήσω για μπάλα. Δεν είναι παιδιά όλες τις ίδιες. Ναι, πολύ σκηδής προσωπικότητα. Και αν έχουμε κιόλας και η επικαιρότητα μας εφοδιάζει καθημερινά, μας τροφοδοτεί με ασύλληπτης φύσεως ζητήματα που λες ότι νομίζω ότι ζούμε στο κουλούρι. Καθημερινά. Δηλαδή, το θέμα που μου στείλες χθες το βραδινό είναι μυθικό. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή. Είναι το θέμα και όλες τις επικαιρότητες ότι ήταν το κυρίαρχο στα κανάλια. Δεν ήταν ότι κάτι. Εννοείται, ρε φίλε, έχει αμάκα από τις λίγες. Δύο συστήθηκε, για να πούμε στον κόσμο που δεν ενδεχομένως να το γνωρίσει, φτιάχτηκε επιτροπή, πώς έλεγε ο Βαβακούλας, τριμελής επιτροπή από 5 άτομα. Ναι. Επιτροπή λέει για τα 2.500 χρόνια από την, για τους εορτασμούς μάλλον, των 2.500 ετών από τη μάχη της, των Θερμοπυλών και της Αλαμίνας. Φτιάχτηκε για να το πανηγυρίσουμε, για να το γιορτάσουμε, για να το θυμηθούμε, για να κάνουμε παρελάσεις. Και παραζητούμε τώρα και άλλες μάχες. Ποια μάχη εσύ, ας πούμε, έτσι θα... Τα αυγάμιλα. Τα αυγάμιλα, λες. Εκπληκτική στρατηγική, ναι, αλλά... από Μπίγκ Αλεξάνδρ. Βέβαια, ναι, αλλά για ακόμη μια φορά υποτίθεται είχαμε το ευαίσθητο ζήτημα του Μακεδονικού και έναν εορτασμό για μια μάχη εδώ πάνω. Δεν είχε. Ή, ας πούμε, γιατί να μην γιορτάσουμε τη μάχη που ο Φίλιππος κατέβηκε και τους... Τους πήραμε τα άρωτρα, τους πήραμε τα. Δεν άφησαμε τίποτα, τα κάψαμε όλα. Ανοίξα και συνεργείο. Από τότε βγήκε. Ναι, από τότε. Από τότε. Ένας να μας το βγάλει στα αρχαία το σύνθημα, παρακαλώ. Μετά τις 11, ένας φιλόλογος. Ωραία, να βγάλει. Το βάλτε φωτιά, κάψτε καλά. Η Ομόνια, πώς θα λέγω, Πνίκα. Πνίκα και Πειραιάς δεν υπήρχε νομίζω εκείνη την εποχή. Κατουρούσαν οι Αθηναίοι και πήγαινα εκεί. Ναι, Πειραιάς δεν υπήρχε, ούτε Φάληρο γενικότερα δεν είχε. Και Σαλαμίνα, ξέρω εγώ. Σαλαμίνα υπήρχε. Το Αιγάλεο υπήρχε, το Όρος. Ας κάποιος, ναι, να κάνει μετάφραση. Μετάφραση. Πού να ξέρει το Όρος Αιγάλεο στην αρχαιότητα. Ναι. Τι θα γίνει στα μετέπειτα. Ότι θα έχει σημαστεί ότι το Όρος Αιγάλεο θα ήταν Όρος Μητρόπουλο. Θα ήταν συνυφασμένο. Να ευχαριστήσουμε και τον Βίκτορα, με διαφημίζει κάθε μέρα στην άποψη. Ναι. Ένα κείμενο πάντα αφιερώνει για μένα. Υπάρχει ακόμα η. Υπάρχει ακόμα και έχει και πολύ καλές ωραίες κρατικές διαφημίσεις. Μάλιστα. Εντάξει, γίνεται. Έτσι δουλεύουν αυτά. Όχι, δουλίτσα να υπάρχει γενικότερα στον κόσμο. Τέτοια διαφήμιση πραγματικά δεν. Ούτω ή άλλω τα πάντα στην χώρα μα δουλεύουν με κρατική διαφήμιση. Εκτό από εμά. Οποιοδήποτε βλέπει, α πούμε, να καταφέρονται εναντίον, ας πούμε, του δημοσίου, του κράτους και, και να είναι υπέρ τόσο πολλής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αντιλαμβάνεις ότι... Παίρνουν μόνο κρατικές διαφημίσεις. Το είδαμε και προσφάτως, ας πούμε, με πρώην βουλευτές, ας πούμε, κόμματος που ήρθε να φέρει μια νέα νεοτροπία στην χώρα μας.
Πιο πολλά είναι αυτά. Πιο πολλά. Το ποτάμι. Υπήρξε βουλευτή του ποτάμιου. The River. Ναι, The River. Η βουλευτή του ποταμιού, η οποία έβγαζε μύδρους εναντίον του κρατικού παρεμβατισμού και, και με το που βγήκε η Δημοκρατία, διορίστηκε ως υπεύθυνη τύπου, ας πούμε, σε, σε μια κρατική υπηρεσία. Ναι. Ονόματα δεν λέμε, να μην θυμούμε. Γιατί, παράνομο είναι. Όχι, καθόλου παράνομο. Είναι πραγματικότητα αυτό. Η κυρία Ταχιάου. Η κυρία Χριστίνα Ταχιάου. Και ο αδερφός στο μετρό που δεν θα γίνει. Ναι, εντάξει. Από δύο. Δεν έγινε βουλευτής, δεν έγινε δήμαρχος, δεν θα γίνει και... Και το μετρό, είναι ξεκάθαρος ο συνερμός της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ο κύριος Ταχιάος είναι το πολιτικό ισοδυνάμιο του Μπατμανίδη όσον αφορά την αποτυχία. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μας έχει... Πάντα, τα παιδιά μας θα δουλεύουν, αυτό έχει σημασία, φίλε. 2.500 χρόνια, θυμάσαι, καταρχήν ξέρουμε τη μάχη των Θερμοπυλών. Ευτυχώς που βγήκε αυτή η ταινία του Hollywood. Και... Ναι, του Hollywood, ναι. Και χάνε πολύ. Το Hollywood, το οποίο έχει βγάλει τον Ηρακλή σε σειρά ξανθό και αδύνατο. Έτσι. Και καλά, εντάξει, η καλύτερη σειρά των εποχών, όπου σε ένα επεισόδιο ο Ηρακλής με τον Ιόλα, πώς λέγατε. Ο Ιόλα. Με τον Gay Friendly Film. Ναι, ο Ιόλα ήταν συλλέκτης εργοτέχνης. Ναι. Απελευθερώνουν τον Χριστό. Ναι, έχει γίνει αυτό. Το σώζουνε. Το σώζουνε, ρε παιδί. Θυμάμαι ότι πάλευε ο Θεός του πολέμου, ο Άρης. Δεν ήθελε να το πει κιόλα. Όχι, ρε, για να δώσω την εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν λίγο aggressive εκεί στη σειρά. Πάλευε να βγάλει τη Ζήνα, γκόμενα τη Ζήνα, που ήταν άλλο ο ρόλο τη, αλλά έπαιζε και τη Ζήνα παλιά. Ωραία, αν θυμάμαι καλά. Πάλευε να τη βγάλει γκόμενα τρεις σεζόν και τελικά η κοπέλα ήταν. Εντάξει, είχε και μια άλλη προσέγγιση. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό θυμάμαι εγώ από αυτή τη σειρά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αντώνη. Άμα είσαι ο άνθρωπος σπουδαγμένος που λέει, αναφέρεσαι λέει στη μάχη της Χερόνιας για την κατάβαση του Φιλίππου εις Αθήνας εκείνη την εποχή. Επίσης, εγώ θέσα και ένα ερώτημα στους φίλους του λόγου, επειδή τη σελίδα, ας πούμε, πέρα από τις μάχες των αρχαίων. Ποιο αθλητικό γεγονός θα ήθελες να αναβιώσουμε και να το εορτάσουμε? Ποια μεγάλη ποδοσφαιρική, μπασκετική μάχη, οτιδήποτε, ας πούμε, μέσα... Έτσι, εκείνο το Πανιόνιος Δυναμό Τυφλίδας στην Αθήνα. Για να οικονομήσουμε κιόλας. Να κάνουμε μια επιτροπή. Ναι, ναι, μια επιτροπή για το Πανιόνιος Δυναμό Τυφλίδας. Ωραία. Πολλά θεματάκια, κυρίες και κύριοι. Δεν θα στερέψουμε ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι ασχολείσαι μόνο με τα αθλητικά. Στερεύεις σε κάποια στιγμή, ας πούμε. Α, και εκεί δεν στερεύεις. Οι προσωπικότητες που έχουν τα αθλητικά, φίλε. Επειδή δεν τις ζεις. Ναι, δεν τις ζω, είναι η αλήθεια. Μπορεί να είμαστε, ξέρω εγώ, να είσαι μια προσωπικότητα του αθλητισμού κι εγώ. Μπορεί να βριζόμαστε σε. Και πέντε. Ναι. Εντάξει, και πέντε να βριζόμαστε. Και επτά να πίνουμε καφέ μαζί και γελάμε. Αδέρφια. Δηλαδή τα άτομα είναι, φίλε. Η λέξη καρτούν δεν καλύπτει. Τότε γιατί από τη μία λέμε ότι ποιοι είναι αυτοί, ποιοι μας καθορίζουν τις τύχεις του ποδοσφαίρου, και από την άλλη γιατί συνεχίζουμε να ασχολιόμαστε? Μάλλον μήπως είμαστε κι εμείς κάπως σαν τους παραγοντές μας. Ο κάθε λαός έχει τους παράγοντες που αξίζει. Εντάξει, το έφερα. Μετά την μάχη της Χερόνιας. Γαυγάμιλα, με γαυγάμιλα. Μια επιτροπή για τα γαυγάμιλα. Άντε, το 4-4-2 του Άλεξ. Έτσι. Τους πήραμε και ανοίξαμε και συνεργείο. Άστο σου λέω τώρα, ρε. Δεν είδαν από πού τους ήρθε. Το ξέρεις, το ξέρεις. Έτσι το λες τυχαία, ας πούμε. Σε χαζός. Μιλάμε για την κορυφαία μάχη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ναι. Δεν τους είδε. Δηλαδή τι έκανε και ο Αλέξανδρος? Να τους πει. Εντάξει. Τον Νίκο. Ναι, άντε σου λέω τώρα. Ρε που να στα λέω. Έλα, χορηγή μας. Δώσε χορηγούς. Έχουμε κανένα βιβλιοπωλείο ιστορίας, κάτι, κανένα Νίκο εκδόσεις. Κάνω Βελόπουλο διαφήμιση. Έχει βιβλιοπωλείο τώρα ή πώς την έχει? Έχει πάρει μάνα μου, ρε. Πες το θράμα σου. Λίγο μουσική βάλε, όμως βάλε μουσική. Πού να την κάτσε, περίμενε. Βάλε μια πένθυμη. Θα βρω. Γιατί δεν το είχα προετοιμασμένο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προετοιμασμένα, κυρίες και κύριοι. Αλλά θα πω ότι είναι πικρή μου ιστορία. Εντάξει, τώρα βάζω τώρα, γκουγκλάρω Sad Violin είναι το η αναζήτησή μας και θα βάλω ένα θλιβερό. Βάλε ένα θλιβερό και πες για τη μάνα σου που πήγες στο Βελόπουλο. Γυρνάω μια μέρα στο σπίτι αποκαμωμένος από το κάματο το πρωινό ξύπνημα και βλέπω ένα κυβότιο. Λέω, μητέρα, τι είναι αυτό?
Μου λέει, πήρα κάτι γιατί είμαι άρρωστη, παιδί μου. Λέω, μάνα, είσαι καλά, να σε πάμε στους καλύτερους γιατρούς. Θα δουλέψουμε, μάνα, κι ας είμαστε φτωχοί. Όχι, παιδί μου, είδα κάτι στην τηλεόραση και είπε ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Ήτανε το τελοπόν. Και έχω δει τι να κάνει καημένη γυναίκα, υπέφερα από αρθεντικά και τέτοια. Και πήρε, πήρε, είδε και από είδε και πήρε όντως, ας πούμε. Και μαζί με το τελοπόν είχε και βιβλία, ας πούμε. Εντάξει. Πάντα πήρα τελοπόν, τα βιβλία είναι παρέντα. Αυτό, εντάξει. Δεν το ξαναείδαμε στο σπίτι, δεν είδα να το χρησιμοποιεί, δεν είδα να περνάνε οι πόνοι. Ίσως έγινε καλά, επί τόπου. Μόνο που είσαι το τελοπόν, δηλαδή. Τώρα μην κάνουμε και τοποθέτηση άλλου προϊόντος. Δυστυχώς. Εμείς πρώτα δοκιμάζουμε και μετά μιλάμε. Να σου πω την αλήθεια, μέσα στα βιβλία δεν ήταν οι επιστολές του Ιησού. Δεν ήταν. Εκεί λίγο στεναχωρέθηκα. Εντάξει, δεν μπορείς με το τελοπόν. Από Ζάναξ και πάνω. Έλα, διάλειμμα. Διάλειμμα. Χορηγούς, δεν θα πούς. Δεν θα πεις. Δεν θα πούς. Δεν θα πούς. Κάνουμε push-ups. Έλα. Welcome Stos Alexiadis. Το κόσμημα των δυτικών συνοικιών. Αμπελόκηπους. Ξεκινάμε πρώτα το GPS. Φίλιππο Πόλεως. Φίλιππο Πόλεως, κάτι έκανες τώρα και τα ακουστικά μου που πάθανε να... Τι, τίποτα δεν έκανε. Διόρθωσε τον ήχο. Α, ναι. Δεν το διόρθωσε. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω, θα το βρούμε στο διάλειμμα. Ναι. Welcome στον Αλεξιάδης. Φίλιππο Πόλεως, 57. Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά... Ηλεκτρονικές συσκευές εννοώ, δεν θα πας να πάρεις το Pac-Man, τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Το Metal Slug. Ναι. Αχτύπητες προσφορές. Μόνο αν πάτε εκεί μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Εμείς πήγαμε γιατί πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Έτσι. Εντάξει. Welcome Stores Αλεξιάδης. Αύριο και μεθαύριο. Τελευταίες εμφανίσεις του Πλούταρχου με τον γιο του. Συναισθηματικό, βάλτε τη μουσική πάλι. Κάτσε. Θα τα ετοιμάσουμε όλα αυτά από εβδομάδα που θα εγκατασταθούμε. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino, σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, σε μια πολύ ωραία σκηνή, η οποία ο Μπατμανίδης έχει καψούρα να παίξει μια φορά, και επειδή το λέμε και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση από το Regency Casino, εκτιμώ ότι δεν με αγαπάτε άλλο. Τι σου είπα, ποιος είναι αυτός. Θα κάνουν την αναζήτησή τους, γιατί έχουν αρμόδιο τμήμα. Σκάουτινγκ. Έχουν σκάουτινγκ. Τι είναι το θέατρο Βεργίνα, τίποτα τσομπάνιδες. Ναι, θα πάνε να δουν τον Νικολαίδη και να πάρουν τον Βολτέζο. Τα καλύτερα ονόματα. Κάπως έτσι τα λέει και για μένα. Πήγα να δουν, ξέρω εγώ, τον Πλούταρχο και πήρα τον Μπατμανίδη. Ο Πλούταρχος λοιπόν για δύο εμφανίσεις, θα δούμε αν θα πάρει παράταση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορώ να το μάθω μετά το διάλειμμα βέβαια. Θα το μάθω. Καλέστε στα γραφεία του Regency και ενημερωθείτε για το ποιες θέσεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, για να κάνετε τη δουλίτσα σας. Εμείς πάμε από το διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Με τι σε επέστρεψα, γιατί δεν με ακούω, είναι ανεβασμένο. Ναι, ναι, στα σύννεφα πετάς. Εντάξει, θα φτιάξαμε. Θα πας να με φας. Έτσι δεν γίνεται στις σωστές εκπομπές. Να πάρω εγώ να κάνω Μπατμανίδης 24. Ναι, μια χαρά. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις, Kim Wilde. Kim Wilde, αγαπημένη, αγαπημένη και πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έδινες. Παιδί μου, εντάξει, μουσικός εξετάζω τα τέτοια. Μουσικός έδινες. Ήτανε ένα μετέχνιο μεταξύ Blondie, που ήταν εκπληκτική, ας πούμε, εκπληκτική Blondie. Και έτσι και Kylie Minogue ήταν κάπου στη μέση, ήταν και λίγο ροκ κάτι. Και άμα ήθελες λίγο πιο έτσι γουτσου γουτσου, γνωστό γουτσου γουτσου, Μπελίντα Καρλάις. Κοκκινομάλα. Κοκκινομάλα. Έδινες Μπελίντα. Έτσι ρε, πρωί πρωί να πούμε. Για να πεις βράδυ βράδυ. Έδινες είπα. Εντάξει ρε. Give me five. Give me five. Δεν είπα κάτι ρε φίλε, μη ραδιοφωνικό. Αντάς να με φάτε. Λίμπερο 107,4 ακούτε την εκπομπή Ψυχιατρίο με τον Σταύρο Κόλκα και... Μπάμπη Μπατμανίδη. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ξέχασα να πω ότι και σήμερα θα δώσουμε δύο μονές προσκλήσεις για τον Kelly Finnegan. Τον Μονοφόξη. Ναι, ναι. Ξέχασες κάτι. Ξέχασα κάτι, ξέχασα τις προσφορές. Στο Γουί το βράδυ, εκεί γύρω στις 9.30-10 η ώρα. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο προσκλησούλες. Καλημερίζουμε τον φίλο μας. Τον Θεό αυτό. Ναι, ναι, τον φίλο μας τον Παύλο, ο οποίος απάντησε στις νουθεσίες του Σταύρου Κόλκα, που ζήτησε να υπάρξει μια μετάφραση στα αρχαία.
Τι έλεγε ο Φίλιππος κατεβαίνοντας ναι, στη μάχη της Χερόνια. Στη Χερόνια. Τι τραγουδούσαν εκεί πέρα τα. Ωραία, πάρ' το. Τα, από πού ήταν, πελά, πώς. Τα Γιάννητσοτάκια. Από το Γιδά. Από το Γιδά. Ναι. Από το Γιδά. Έλα, το κάψτε καλά. Και μας το έχει εδώ. Θα απαγγείλω, λες να πούμε τραγουδιστικά. Μετά, μετά μπορούμε να το κάνουμε τραγουδιστικά. Όχι, όχι, τραγουδιστικά κάτω. Δεν πάει. Δεν βγαίνει το. Η ρήμα. Τέλος πάντων, και σε έναν ερωτευμένο επικουίνιο στο τέλος και κλείσει. Λοιπόν, θα το πούμε μια. Σε απαγγελία και μετά θα το τραγουδήσουμε. Εγείρατε Πειραν. Ναι. Κατεβάζω και τη μουσική. Κάψατε Λίαν. Ναι. Ομόνια και Πειραιάν. Ναι. Αμετάφραστο. Ναι. Το άνευ πατρός άστι αυτών. Ναι. Και τις μητρώσες των ιδιών. Ναι. Και τις μητρώσες των ιδιών. Ναι, δεις. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, ναι, να λυπτάξει, ναι. Δεν πάει τραγουδιστικά. Ναι, ναι. Εγείρατε Πειραν, κάψτε Λίαν, Ομόνια και Πειραιάν. Το άνευ πάτρος, αστεί αυτό, και τις μητρός σας το ίδιο. Κάνει. Πάει, μια χαρά πάει. Απίστευτος. Πήγε στο άσμα. Απίστευτος ο άνθρωπος. Από εκεί γράφτηκε. Το πήραν τώρα, το μετέφρασαν. Ναι, βρέθηκε σε κάτι αρχαίους πάπυρους. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα με το μετρό. Θα είναι και κολλημένο κάπου έτσι. Θα το βλέπεις στη στάση, σε μια από τις τρεις στάσεις τέλος πάντων. Τι έβαλες. Έχω λίγο καρέκλα, λίγο καρέκλα, αγόρι μου. Εκεί μου βάλει και στην Αμερική. Δεν ψάξω, στην Αμερική, εύκολο. Κάνω 600 δουλειές, κάνω ρε εσύ ταυτοχρόνως. Βέβαια η επικαιρότητα πάντα μας εφοδιάζει, όχι μόνο και με τα γεγονότα. Εγώ αυτό με την Κύπρο με εντυπωσίασε, γιατί η Κύπρο είναι πάντα μπροστά. Ποιο? Την καταγγελία που έγινε προχθές. Ναι. Όπου αστυνομικοί κλήθηκαν σε ένα πάρτι. Γιατί υπήρχε φασαρία από τους γείτονες. Ναι. Οι γείτονες κάναν την καταγγελία, δεν μπορούσαν να βάλουν μια το ασπίδα, ο άνθρωπος γουστάρει. Mm. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό, παρένθεση, συμβαίνει πάρα πολύ. Τα παλιά τα χρόνια τα κάναμε πάρτι, δεν υπήρχαν παρεμβάσεις από τους γειτόνους. Ναι. Τα τελευταία χρόνια πιστεύω έχουν αυξηθεί και δεν γίνονται και πολλά πάρτι. Δεν γίνονται πάρτι για αυτόν τον λόγο, φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, ένας ταπεινός ενός μεγιστάνας έκανε ένα πάρτι στην Κύπρο. Ωραία, κλείθηκε η αστυνομία και καταγγέλει ο. Δεύτερη δις, όπως το σύνθημα πριν, δεύτερη δις, αυτός που τους έδωσε αρχικά, ότι οι αστυνόμοι πήγαν εκεί με στολή. Πήγαν να κάνουν τη δουλειά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Είδαν τι γίνεται. Ναι. Έφυγαν και γύρισαν με πολιτικά. Αυτό τώρα. Και αυτό πάλι πιστεύω ότι είναι κουλούρι. Μπορεί να συνέβη τέτοιο πράγμα. Συνέβη, ρε. Φίλε, αυτό το γράφουν όλα τα κυπριακά. Το γράφουν όλα τα site. Πρόσεξε με τώρα τι γίνεται. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί. Πήγες και έφυγες. Έπρεπε παραδόση να υποθέσω. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η αστυνομία. Φαντάζομαι ότι πρέπει να πάει πίσω να κάνει μια αναφορά. Ότι ήταν όλα καλά. Όλα πολύ καλά. Όλα πολύ καλά. Όλα καλά. Και μετά, επειδή είναι δυνάμεις ασφαλείας. Ναι. Είναι δυνάμεις ασφαλείας. Όταν βλέπεις τα μοντέλα, γιατί αυτό συνέβαινε εκεί. Είχε ο Ρώσος Μεγιστάνος ο ταπεινός. Ναι. Κάποια μοντέλα εκεί και έβγαζε κάποια ακραία γούστα, θα τα χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει ακρεότητα όσον αφορά την απόλαυση, θεωρώ. Δεν κάνανε και ιεραποστολικό. Ναι. Να υποθέσω ότι κυκλοφορούσαν γυμνά τα κορίτσια εκεί. Εντάξει, τρέχανε, κυλιγιόντουσαν. Μέσα στο χώρο σου δεν είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι, ναι, ελευθερία. Ελευθερία κινήσεων υπάρχει στο χώρο σου. Όπως και να το κάνεις. Αδιαπραγμάτευτο, φίλε. Αδιαπραγμάτευτο. Τέλος πάντων, γυρίσαν τα παιδιά. Γύρισαν, τι να κάνουν, είναι δυνάμεις ασφαλείας. Ναι. Τα μοντέλα, φίλε, επειδή τα έχω δουλέψει. Τι έλεγα. Τα έχω δουλέψει. Ναι. Είναι έχουν ανασφάλεια μέσα τους. Η τεράστια ομορφιά, η μεγάλη ομορφιά, δηλαδή δημιουργεί πρόβλημα στα κορίτσια αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν οι δυνάμεις ασφαλείας να πάνε εκεί και η ανασφάλεια που νιώθουν αυτά τα κορίτσια να γίνει ασφάλεια. Να νιώσουν καλύτερα. Αλλά πού να τα καταλάβεις εσύ που καταγγέλεις. Έτσι, έτσι, δεν έχει καταλάβει. Ζών. Ταιριάζει πάντα ναι, αυτό. Γιατί πάντα. Προστασία του πολίτη, δεν λέμε. Ναι. Θα έπρεπε να είναι κοντά. Και επέστρεψαν δηλαδή αυτοί με τα πολιτικά προκειμένου ας πούμε, να διευθετήσουν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, φαντάζομαι. Εσωτερικής φύσεως, γιατί φίλε, η αστυνομία ασχολείται και με την ψυχολογία. Δηλαδή δεν είναι. Λέμε πολλές φορές ότι ο ρόλος τους είναι τέλος πάντων αντικοινωνικός. Εδώ αποδεικνύεται το αντίθετο. Έτσι, ότι υπάρχει μια χείρα βοηθείας δίπλα ανά πάσα στιγμή. Ναι, και ποιος δεν θα το έκανε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ποιος δεν θα το έκανε. Δηλαδή δεν κάνει αστυνομία. Πάει ένας εφοριακός να ελέγξει μια επιχείρηση ναι. Και τυχαίνει ναι. Ο Ρώσος ταπεινός μεγιστάνας που είναι εκεί ναι. Να διοργανώνει ένα πάρτι εργαζομένων. Ναι.
Και έχει πάρει και 12, 15, 23 κορίτσια. Γιορτάζει ο Λατζιέρης. Να μην του κάνει ένα λαβόρο, ναι. Εντάξει, πάει ο εφοριακός να κάνει έλεγχο. Πηγαίνει. Πηγαίνει. Πόσο θα κάνει έλεγχο? Τα ματάκια του πετάγονται λίγο έξω, από αυτά που βλέπει. Ωραία, αλλά μην κατηγορούμε την αστυνομία της Κύπρου. Ναι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Ήρθαμε για εξακρίβωση στοιχείων, δε. Αλλά εγώ θα σκέφτομαι, α πούμε, δηλαδή. Έχει ταυτότητα. Πήγανε, α πούμε, βαρέσαν το κουδούνι μία με τα ρούχα τη δουλειά. Και πέστεψαν με πολιτικά. Και πώ συστήθηκα, γεια σα. Όχι, ρε. Είμαστε οι πριν. Όχι. Είμαστε. Δηλαδή πώς, πριν ήταν με το καπέλο, με τα τέτοια, δύσκολα να αναγνωρίσεις, ας πούμε. Εγώ λέω το εξής, ότι τους είπε ο ταπεινός Ρώσος Μεγιστάνας, εντάξει, ότι αδερφέ, άσε τα χαζά τώρα, εντάξει, πήγαινε, άλλαξε, και δεν βλέπεσαι, κάνε και ένα μπανάκι, εντάξει, και γύρνα. Ναι. Πόσο το σκέφτηκε, πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι άλλαξε τα μάξι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αυτό ξέρεις. Μπελάστη χοντούς έξω στην αέρα. Πώς μπορώ να το πω τώρα στον αέρα? Έχει συμβεί στο συγκάτοικο ενός φίλου μου. Πάλι, αν το φύγαμε ενός φίλου. Φύγαμε συγκάτοικο ενός φίλου. Αληθινή ιστορία, ρε παιδί μου. Ο συγκάτοικος, ας πούμε, του φίλου. Ήτο ομοφιλόφιλος, ναι. Και έρχεται μια αστυνομία για μια καταγγελία, κάτι για τον μπαλκόνι και τα λοιπά, ναι. Και ο αστυνομικός, λαμβάνοντας κάποια μηνύματα, ναι. Έχει στρογγυλοκαθίσει στο σπίτι, πίνει ουίσκι, έρχεται ο συγκάτοικος, ο φίλος μας, που ανοίγει την πόρτα, βλέπω ένα αστυνομικό με πολιτικά να πίνει ουίσκια, ναι. Μέσα στο σπίτι, ήπιαν τα ουίσκια αυτά και τα λοιπά, ξαναέφυγε, μετά την επόμενη μέρα επέστρεψε με πολιτικά, με σκούφο έτσι αυτά και τέτοια, ναι. Και λέει καλησπέρα, ήρθα να δω τον συγκάτοικο, ναι. Και μου και μου και τέτοια, εν τέλει δεν έγινε τίποτα, γιατί ο συγκάτοικος αρνήθηκε τις περιπτύξεις, ας πούμε, με τα όργανα της τάξης. Ναι, πήγανε τουαλέτα, του πιάσε τον ποπό και τον έδιωξε από το σπίτι, αυτό συνέβη. Και λέει συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είναι μέσα από τη ζωή. Μέσα από τη ζωή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλιστά. Εμείς στηρίζουμε την Κυπριακή αστυνομία. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα για αυτό που έκανε. Πάω και έχει παίξει ποτέ με Κυπριακή ομάδα. Όχι. Ποτέ. Μια φορά φιλικό με την Ομόνια. Ήτανε φέτος παραλίγο. Αν. Μοιράστε, αλλάζουμε θέμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω. Αν προκρινότανε, θα έπεσε με τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, κρίμα, δεν πειράζει. Ίσως γιατί δεν θέλατε να πάτε Κύπρο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Όχι, θα πηγαίναμε. Θα πηγαίνατε. Θα κάναμε και ένα μπανάκι. Εντάξει, λες και εδώ. Αυτό που λέμε θα πάμε Κύπρο να κάνουμε μπάνιο, λες και εδώ δεν κάνουμε. Κάτι. Δεν είναι ωραίες θάλασσες. Θα παίξαμε στο Τελαβίβ. Ναι. Ήταν μπροστά στο ξενοδοχείο η θάλασσα, τι να κάνεις. Πώς ήταν, σαν την Καλλικράτεια? Όχι, όχι. Στο Τελαβίβ. Ναι. Χαζός. Άμα δεν φας καμιά βόμβα είναι σούπερ. Αλλά τότε μας πήγε την πρώτη φορά που πήγαμε. Την πρώτη φορά που πήγαμε Τελ Αβίβ, μας πήγε ο κολλητός ο προπονητής στα Ιεροσόλυμα με 50 βαθμούς. Ήταν 12 Αυγούστου. Ανεβαίνω μια ανηφόρα που είναι το τείχος των δακρύων. Κατάλαβα γιατί λέγεται τείχος των δακρύων. Γιατί? Έκλεγα μέχρι να φτάσω. Εντάξει, έκλεγα, δεν κανονικά. Μετά με πηγαίναν από εδώ, με πηγαίναν από εκεί, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν έχω καμία ιδέα τι έγινε. Και παίρνουμε ένα ταξί μετά, γυρνώντας, για να. Πώς το λένε. Να κάνουμε ένα tour. Ναι, να δείτε εκεί τους Άγιους Τόπους. Όχι, όχι, γυρνώντας. Τελαβίβεστε. Ανιστόρητος του Άγιου Τόπους. Των Εβραίων. Δεν είναι Άγιοι Τόποι των Εβραίων. Εντάξει, το σώζουμε. Και όπου βλέπαμε σε κάποια μαγαζιά που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και του λέμε το ταλιφαδό, γιατί κόσμο, ξέρω εγώ, τα αγγλικά του. Α, μας έλεγε. Here boom to. Το κοιτούσα, λέω τι λέει αυτό. Λέγαμε μετά αυτό, γιατί τόσο κόσμο. Α, here boom 3. Και τι εννοούσε, ρε, μετά δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει, ότι αυτά τα μαγαζιά που έχουν πολύ κόσμο είναι αυτά που ανατινάχτηκαν πολλές φορές. Ναι. Εντάξει, και από αντίδραση οι Ισραηλινοί πηγαίνουν εκεί. Μάλιστα, εκεί θα μπορούσε να κάνει καριέρα και η Σαμπρίνα, και άμα θέλεις μπουμ μπουμ, ίσως και ένα μπουμ μπουμ. Ναι, θα ήταν έτσι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εκπληκτικά πάρτι στο Τελαβίβ, να ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Εκπληκτικά πάρτι. Αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα, οι Ισραηλοί. Λεκερία και Μαργαρίτη, σου πω. Ναι, ναι, και Καρά. Και Βέρτη και πολλούς άλλους. Εγώ όταν πήγα, ακούγανε Γλυκερία και Μαργαρίτη. Ναι, ξέρουνε. Όχι, λατρεύουνε. Στη Χάιφα δε όταν πήγαμε. Ναι. Αυτοί είχαν θέματα, σκάγανε βόμβες από το Λίβανο. Εκεί. Ναι. Είχαν άλλα θεματάκια. Μικρά, καθημερινά, αλλά είχαν άλλα θεματάκια, ρε φίλοι. Εντάξει.
Αλλά είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτό. Που δεν βαριέσαι, αδερφέ. Δεν έχουν και ο ΑΣΤ. Να τα λέμε κιόλα. Σε παρακαλώ. Και το άλλο που πάθαμε το τελευταίο για να κλείσουμε το κεφάλαιο Ισραήλ. Ναι. Πάμε να δούμε παραμονές του Μακάμπι ΠΑΟΚ, του περιβόητου επαναληπτικού τότε με τον Λιάσο Λουκά. Α, τι ωραία χρόνια. Ναι. Παίζει μια μέρα πριν προκριματικά Champions League η Χάιφα. Η Χάιφα με τη Ρόζεμπορκ. Και την ώρα που είμαστε μέσα στο γήπεδο, σβήνουν τα φώτα. Λέμε και λες, εντάξει, έρχεται. Σβήνουν τα φώτα, ρε φίλε, τέλος. Ναι. Ωραία. Έξω από το γήπεδο αντιοροπορικά, αυτά τα Ραϊμένταλ που έχουμε εμείς λίγο πιο εξελιγμένα. Ραϊμένταλ, τι μου θύμισες. Έκανα πυροβολικό και ξέρω γι' αυτό. Εγώ αεροπορία και είχαμε και εκεί μια ναι. Αντιαεροπορία μάλλον έκανα, ναι. Ναι. Βίσμα βίβε τα κατηγορίες μου γι' αυτό. Εντάξει, εγώ ήμουν άλφα. Εντάξει, ναι. Κόλκας, ναι. Ναι, φίλε, μερικά πράγματα στη ζωή. Και όταν έκλεισαν τα φώτα, λέμε τώρα έρχεται. Κοιτούσαμε. Πού θα έρθει. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, είναι η αμυνά τους, είχαν μια πληροφορία ότι θα έρθει μια βόμβα, είχαν μια ένδειξη ότι κάτι. Κλείσαν τα φώτα και μετά ξανανοίξανε. Αλλά όχι τα δικά μας που ανοίγουν μετά από 14 λεπτά. Πάμε, άνοιξε. Κατάλαβες. Ήσαν τα φώτα του Γιδόπουλου. Ναι, μάλιστα, λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μας, επειδή τρώνε ψωμάκι από τον Πατμανίδη η ορχήστρα μου και με ακούει. Ναι. Άκου να δεις όμως τώρα τι θα κάνουμε. Μας ακούει ο μπασίστας μας, ο Γιάννης Ομπέλος, και λέει, βάλε λέει το κομμάντο, ναι, να το ακούσουμε. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, αλλά για να ακούσουμε πώς ακούγεται, ναι, ρε, στο ράδιο. Θα βάλει. Ναι, για να κάνουμε ουσιαστικά soundcheck, για να κάνουμε τις τελευταίες διορθώσεις. Ναι. Να ακούσει και ο ηχολήπτης, ο Γιώργος ο Βασίλας μας ακούει εκεί στην Τούμπα Παγκοσμίου. Όλο το team. Όλο το team, παιδί μου. Όλο τώρα, το team μας ακούει. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Έχουν ξαναγράψει τραγούδι. Πώς τον έχουμε ξαναγράψει. Ναι, αλλά να κάνουμε αλλά τεστ. Αλλά ενθουσιασμό. Ναι, όχι τεστ μέσω ραδιοφώνου. Ναι, πολύ σωστό, φίλε. Για να ακούσεις κάποιες ελλείψεις. Για να δεις τώρα το αυτή του ηχολήπτα. Ναι. Εντάξει, είναι άλλο αυτή, φίλε. Και του μπασίστα. Καλά, ασφαλώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αλλιώς θα ακούς τα δικά σου τα ηχεία του στούντιου που είναι. Το στούντιο του στούντιου. Ναι, που είναι πολύ καλά. Ναι. Δεν έχω ιδέα ηχοληπτικά που έχουν έτσι, ας πούμε. Ναι. Και αλλιώς από το μέσο Φερρυππίν μέσο και από την μετάδοση που θα κάνει. Ναι, έτσι όπως θα μεταφερθεί στο λαό, φίλε. Ναι, έτσι, το προϊόν. Έτσι. Οπότε θα βάλουμε, ναι, το κομμάτι, θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Και... χορηγούς να πω, μπορώ. Να πει. Χορηγούς και μετά θα βάλει το. Ναι, 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 πρώτα χορηγούς. Αφιερωμένο στους χορηγούς μας. Ναι. Ο Κομάντο. Πώς το ονόμασες, Κομάντο? Γιατί δεν θα κάνεις Κομάντο. Έλα μου, ντε, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Ένα χρόνο και δεν ξέρουμε πώς το λέμε. Και ακόμα δεν έχει βγει, τέλος πάντων. Welcome Stores Αλεξιάδη. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις καλύτερες τιμές, στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, στους Αμπελόκηπους. Κέντρο απόκεντρο πλέον. Μεγάλος η πόλη μας. Κάποτε για να πας Αμπελόκηπους από το κέντρο ήθελες ειδική άδεια. Τώρα πλέον είναι δίπλα. Είναι, να σας πληροφορήσω ότι είναι πολύ καλύτερα και από το κέντρο. Πιο πολύ ζωή έχει. Έχει ζωή, πάντα έχει ζωή. Πάντα είχαν ζωή οι Αμπελόκηποι. Welcome Stores, Φίλιππου Πόλεως 57. Εγώ στη θέση σας θα πήγαινα μια βόλτα. Να ρίξω μια ματιά. Και αν φύγω μάδια χέρια. Πήγα το κάνω ποίημα, δεν βγαίνει. Welcome Stores, Αλεξιάδες λοιπόν μαζί μας. Και δύο τελευταίες παραστάσεις στο Ρέτζεσι Καζίνο στο θέατρο Βεργίνα με Γιάννη Πλούταρχο. Θα ξεκινήσει μια υπέροχη μελωδική διαδρομή, γιατί είναι διαδρομές όλες οι παραστάσεις. Όταν θα κάνεις διαδρομή, έλα να μιλήσεις. Το κάνω καθημερινά με τον ΟΑΣΤ. Ναι, όχι τέτοια διαδρομή, καλλιτεχνική. Καλλιτεχνική. Εντάξει. Για πρώτη φορά παρέα με τον γιο του, τον Γιώργο Κακοσέο. Και όχι Στέργιο, τον Γιώργο Κακοσέο και τον γιο του. Μην το λέτε, μπορώ, από προχθές γελάω με αυτό, ειλικρινά. Μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Γιατί πάντα χρειάζονται γυναικεία vocals τα οποία δεν τα έχεις. Δύο έχουμε, σε παρακαλώ. Έχεις. Έχω δύο, όχι δεν απλά. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Γιατί δεν έρχεσαι στα live, γι' αυτό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν έρθεις στο live θα ακούσεις. Στα στούντιο και δεν τις βάζεις. Εντάξει, βάζουμε άντρες στα στούντιο. Ναι, τώρα γιατί... έχουμε Γιάννη Κυράτσο να κάνει backing vocals. Α, τα φιλιά μου. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Θα τον ακούσει από πίσω, λοιπόν. Βάζουμε κομμάτι, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με γραμμές, ε. Καλά, εννοείται γραμμές. Ούτε το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα είναι και η νέα προοπτική. Βάλουμε γραμμούλες, φίλε. Έτσι, έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο προσκλησούλες σήμερα για το live του Kelly Finnegan στο Wii. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, σαν να είμαστε σε μπασκετική εκπομπή, δεν είναι ένα αρκτήριο το Blue Monday ή τον New Order. Θεϊκή μπάντα. Ε. Έτσι, ωραία, ωραία. Αυτές οι μουσικές παίζανε στο λεωφορείο της Θήλας 4
Στα 90's. Δεν έπαιζε Απόστολος Νικολαίδης. Όχι, στην Νεάπολη. Στην Νεάπολη, και βέβαια, στην Νεάπολη με Μπέλο έπαιζε και Σάμπαθ και. Σοβαρά. Μότοχετ και τέτοια. Μόνο στην Σταυρούπολη έπαιζε Απόστολος Νικολαίδης. Ναι, στην Σταυρούπολη δεν έβαζε δικό της Πούλμαν, γιατί με την Νεάπολη πηγαίναμε. Εντάξει, κάποτε έβαζε και κάποια δικά της. Στα μεγάλα παιχνίδια δεν βγάζαμε Πούλμαν. Με την Νεάπολη δεν είχε σύνδεσμο τώρα. Βασικά μέχρι τον Κυριάννη είχε πάνω. Κυριάννη τα ηλεκτρονικά. Το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα, πήγα πρόσφατα. Έχει γίνει. Καφέ. Καφέ ναι, στο καλό. Οποίο γίνεται σφαγή γιατί. Τι κάνει, βγάζει με κάθε τι που θα πάρει πιτσάκια, τυροπιτάκια. Ναι, δυνατός. Και ο κόσμος δεν χρειάζεται να μεριμνήσει και το μεσημεριανό του φαΐ. Οπότε θα κάνουμε τοποθέτηση. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σάβα που στέλνει το. Πανέμορφο μήνυμά του, καλημέρα Σάβας. Τον φίλο ή τη φίλη 756 Ισραηλίνη λέει αγαπάνε Vertical και Ρία Καρά και Uplifting Trans. Μας πληροφορεί. Astral Projection. Θυμόμαστε από τα νιάτα μας βεβαίως. Έχουν διασκευές και σε κομμάτια της Βανδύ με βίντεο κλιπ στην έρημο της Μπερσεβά. Η Βιτσόσκυλο. 833 ποιότητα ρε φίλε δεν βγαίνουν για. Ποια τέτοια τραγούδια για το δικό μου λέει. Εννοείται, φαντάζομαι. Εννοείται. Ή για τον μπουμ μπουμ. Εννοείται, ρε. Διαμάντη μουσική, άπιαστη, έλα πες την αλήθεια. Αν δεν σου πήρε πάνω από 10 λεπτά να το γράψεις, δεν το έγραψα εγώ, το γράψε ο βασίστας. Οι βασίστες βαριούνται πάντα. Έχουν ένα βλέμμα. Αυτό, ότι βαριούνται. Ναι, αλλά δεν βαριούνται. Δεν βαριούνται. Μέσα του συντελείται. Είναι παΐσιος φάση. Ναι. Θα είναι σαν να βαριέσαι, αλλά δεν θα βαριέσαι. Ναι, κοσμογονικές καταστάσεις συμβαίνουν μέσα στο μυαλό, γιατί πρέπει να διατηρήσουν το ρυθμό, πρέπει να διατηρήσουν τις ισορροπίες σε μια ορχήστρα. Θα μου τον φέρεις μια μέρα να μας μιλήσει για τον εαυτό του. Βεβαίως. Δεν σε μιλάει. Για τον εαυτό του, ρε φίλε. Εγώ πάντα ήθελα να καταλάβω. Δύο μουσικοί ήταν αυτοί που με. Πάντα μου κινούσαν την περιέργεια. Mm. Ο μπασίστας και ο ντράμερ. Ναι, το έθνος ο υπερκινητικός ντράμερ. Mm. Πάντα, ό,τι και να κάνει, κουνάει κάτι. Δηλαδή κοιμάται, κάτι κάνει. Το χέρι του κάνει. Τίκ, αυτά, το ένα το άλλο. Είναι τέτοιοι. Τους τα μένουν και στην υπόλοιπη ζωή. Ξέρω. Αυτό λέω. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό. Ωραία, έχουμε ανοίξει. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Και να πάμε καλύτερα. Να σας πάρουμε μια γραμμή. Να έτσι. Έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ωραία, ονομάζομαι Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Σπάνιο όνομα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο γιατί υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα μέσα στην έψιμη. Μέσα στην. Εψιμή. Στην Εψιμή, μάλιστα. Η ομάδα μου παίζει γάμα τυπικό. Ναι. Ναι. Και έχουμε μέσα στον όμιλό μας στο Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης και τον Ηρακλή. Μάλιστα. Ναι. Παίζουμε στον τρίτο όμιλο. Το ότι υπάρχουν πολλοί όμιλοι στο γάμα τυπικό είναι μια επιτυχία. Ποια είναι η ομάδα σου? Κεραυνός Μονοπηγάδου. Μονοπηγάδου. Πού είναι το Μονοπηγάδου? Σουρωτία για Αντώνης Μονοπηγάδου. Μάλιστα. Ωραία. Μαθαίνουμε τη γεωγραφία. Μαθαίνουμε. Δεν έχω πάει ποτέ. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Να πάτε, έχει το Περέκο εκεί, είναι όμορφο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα δελτία. Δεν μας δίνουν δελτία. Καταθέτουμε τα χαρτιά και μας κόβουν για ψιλοπίδημα. Δηλαδή, δεν σας δίνουν τα δελτία? Δηλαδή, εγώ σήμερα πήγα την ΕΨΜΗ δυο φορές για να καταθέσω τρία δελτία, τρία παιδιά για να βγάλουν δελτίο. Και μου δώσανε πίσω τα χαρτιά γιατί η μία ταυτότητα, η φωτοτυπία της ταυτότητας ήταν λίγο θολά τα γράμματα. Μάλιστα. Εντάξει, άκου να δεις. Υπάρχουν αυτό φωτοτυπικά. Το πρόβλημα, υπάρχει δύο από μήνες κάτω, τώρα. Από κάτω έχει φωτοτυπικό, φωτοτυπάδικο, κάνε μία καθαρή. Και ξαναπάνε. Ναι, εντάξει, δεν παιδί μου, την κάνω εγώ τη δουλειά αυτή, αλλά δύο μήνες μας ταλαιπωρούν με τα δελτία. Δύο μήνες. Τι θες και τον Ηρακλή που παίζει πρώτη αγωνιστική δεν έπαιξε. Γιατί δεν είχε έτοιμο τα δελτία και δεν το τιμωρήσανε γι' αυτό. Τι θέση παίζεις, αν επιτρέπεις? Όχι, το πρόεδρος είναι. Αμυντικό χαβ. Είσαι και πρόεδρος ή μόνο αμυντικό χαβ? Ορίστε. Δεν είναι πρόεδρος, πού το έβαλε? Πήγε τα δελτία, εμείς τα πήγε. Το αμυντικό χαβ. Ξεκινήσαμε τέσσερα άτομα από το χωριό του, ξεκινήσαμε την ομάδα. Ναι. Εμείς είμαστε μες στη διοίκηση, αλλά ανώνυμα δεν είμαστε μες στη διοίκηση εμείς, γιατί δεν μπορούμε και να παίζουμε και να είμαστε και μες στη διοίκηση. Μήπως επειδή αγωνίζεσαι σε νευραλγική θέση αυτή του αμυντικού μέσου, γι' αυτό δεν θέλουν να τους καταθέσει το δελτίο για να... Άκου, θα σου πω, θα πας εκεί και θα πεις στον πρόεδρο. Ο Κόρκας μου είπε λύσε το θέμα μου. Και τελείωσε, φίλε. Πες ότι είσαι φίλος μου. Και το θέμα λύνεται κατευθείαν. Δεν θα παίξετε ποτέ, αν το πεις αυτό. Τι λες, πες αυτό, ρε αγόρι μου, και τελείωσε. Λύθηκε το πρόβλημά σου. Πες, ο Κόλκας είπε και τίποτα άλλο. Με ποιον παίζετε την Κυριακή, με ποιον παίζετε? Με τη Γριά.
Μάλιστα. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, καλά το πήγαμε. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, έγινε. Άντε, συγχαρητούμε. Τσαό. Τα φιλιά μας στον Γιάννη τον Σιαμάτρα που έκανε μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή πλάκα-πλάκα. Αυτός που μας έκανε τα στούντιο, ναι. Έχει τη νίκη Ευκαρπίας. Μα όλοι έχουν από μια, μόνο εμείς δεν έχουμε από μια. Θα πάρουμε τον Παύλο Μελά. Ας τον Παύλο Μελά, θέλω μια άλλη ομάδα. Τη γειτονιά μας θα πάρουμε. Εντάξει, γιατί άλλη ομάδα, να φτιάξουμε μια καινούρια. Πόσες να κάνουμε Σταυρόπολη την ποδοσφαιρομάνα. Εντάξει. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Ναι. Γραμμούλα, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, χαίρετε. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο ψήλος, θα σταματήσω το πήρημα για να πάρει ο άλλος στα δελτία. Θα παίρνει για ψήλο πήρημα. Έλα ρε ψήλε, πού είσαι? Τι λέει? Καλά είμαστε. Παράδομος, αφού δεν είσαι διοίκηση, πώς θα πάρει πέρα τέτοια ρε, δεν μπορεί το καταλάβει. Λέει, δεν είμαστε διοίκηση, πάμε για διοίκηση, αλλά δεν πρέπει να είμαστε διοίκηση. Και πάρα πάρει τα δελτία, πώς θα τα δώσουνε? Θα είναι σαν να είσαι διοίκηση. Δεν θα είναι στη διοίκηση. Αυτό είναι τέλειο. Και σου ρωτεί εκείνο το Παΐσιο, το μοναστήριο. Σοβαρά, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ναι, ναι. Όχι το μοναστήριο, ο τάφος του Λίγης. Ναι, εντάξει. Θα κάνουμε και τα μοναστήρια. Ναι. Λίγο παραπέρα είναι η Ζουρουτή. Τώρα εντάξει. Τα φιλιά μας, ο Γιώργο τον Λόλα. Τα φιλιά μας. Που μέγα θυμάμαι, εντάξει. Και σαν επιχείρηση δεν ήταν και προβληματική. Την πήρε και την ξεπέταξα και καλά εξηγήθηκε. Εκπληκτικό το Ζουρουτή λεμόνι, να ξέρεις. Όχι, πέρα από αυτά, ρε παιδί. Επειδή η συνάδελφος είναι μέσα στο τεχνικό επιτελείο χρόνια, ήταν στο παραπέντε για. Όπου σου ρωτεί για τους λάτρες στατιστικής, τα παλαιά τα χρόνια δεν λέγαμε φέρε μια σόδα. Φέρε μια σουρωτή, λέγαμε οτιδήποτε και να ήταν. Έτσι ακριβώς. Αυτό το φιλαράκι μου, συνάδελφος μου, είναι μηχανικός εκεί μέσα, του είπα ότι σε ελληνική ταινία σπρώμαυρη είδα, στην Ομόνια τώρα καλή ώρα που το λέγατε προηγουμένως, διαφήμιση φωτεινή που λέει σουρωτή από το 1916 ρε μεγάλε. Έστ, έτσι μάλιστα. Άκουρα δεις τώρα, μιλάμε για το προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο καβάλισε το είδος. Δηλαδή δεν λέγαμε φέρε σόδα, λέγαμε φέρε σουρωτή. Και να σου πω και το άλλο τώρα, επειδή τη χάνει να μένω κοντά στο άλλο το χωριό που βγάζει και αυτό μεταλλικό νερό, το οποίο τελείωσε, δεν το ξέρει η μάνα του. Και παρόλο που το χωριό είναι του Μανώλη του Μητσιά. Τα πράγματα. Βάλε Μητσιά. Μίγο μου κόκκινο. Δεν βάλω αυτό. Για τον Δέντου που θα το ξέρει, ο Μανώλης ο Μητσιάς και ο Στράτος του Διονυσίου είναι από τους πρώτους που αγόρασαν μετοχές όταν έγινε πάει πάω. Εννοείται. Και ο Τέρες Κουίκ. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Αυτό δηλαδή μπορεί να το κουγκλάτε και να το βρείτε. Ναι. Και μια εμπειρία μου τώρα, μια που μίλησε ο Σταύρος για τον ταξιτζή και στην Νορβηγία, επειδή έχω πάει και ξέρω. Έτσι, αυτό είναι λιγότερο. Άκου τώρα, έχει γύρει, αλλά μου την είχατε στη μέρη. Λοιπόν, μπαίνω σε ταξί, ο οδηγός Έλληνας, εντάξει, Ελληνάρα, σου κοιμού τσάκι, ελληνική σημαία, να και ο δικέφαλος. Ναι. Να πάει και στο ταμπλό. Λοιπόν, κοιτάω, με το που μπαίνω, κάνει χρά χρά και το ταξίμετρο, 15. Ρε φίλε, του λέω, εντάξει, τι γίνεται, α, λέει. 10 η σημαία, εγώ λέει είμαι ακροατής του λόγου επειδή. Ναι. 10 η σημαία και 5 από τον προηγούμενο. Να σε καλά, σε φιλούμε Νίκο. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Πάμε μια Γραμμούλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας έχετε πεθάνει. Καλημέρα. Από τον προηγούμενο, επειδή λόγω επειδή. Ναι, για λέγε. Εσύ να τον πληρώσεις το τέλος, κύριε. Έτσι. Κάνετε, καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Πώς αισθάνεσαι ότι μετά από ένα μήνα θα παίξουμε στην Τούμπα, κύριε κύριε? Εσένα λες, Σταύρο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι ήταν το πρόγραμμα. Θα θυμάσαι πώς θα πας στο κήπεδο, γιατί θα πας και πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά θυμάμαι, φίλε. Και με κλειστά τα μάτια πάω. Ξέρω. Δεν θα το επιχειρήσω. Αλλά πάω. Βασικά δεν είναι καλύτερο. Του έλειψε κανένας αυτός ο μήνας, ας πούμε, που δεν έπαιξε ο μήνας. Εντάξει, Σαββατοκύριακα είναι λίγο κουραστικά χωρίς πάω. Ναι, τώρα χωρίς μπάλα. Και χωρίς μπάλα, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζεις. Ναι. Κουραστικά. Δεν υπάρχει το δίωρο του δεν σε αγγίσω η γυναίκα πεθερά το Νατάλο. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Για μένα πάμε στο κήπεδο θα πάμε. Δεν έχουμε γενικά. Ξέρεις ότι όταν παίζουν οι ομάδες το ξέρουν όλοι ότι δεν σε μιλάει κανένας. Έχεις το καταλόγιστο, κάνεις ό,τι θέλει. Εγώ νομίζω ότι πλέον οι γυναίκες, ας πούμε, στα αντρόγυνα παρακαλά να πηγαίνει ο άντρας στο γήπεδο και στο καφενείο. Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Ότι φύγει από το σπίτι, ξεκουμπήσου. Πες να πάω κι εγώ να κάνω την τέτοια μου, τη δουλειά μου. Κάνω τα ποτέ μου, ναι. Έτσι. Τα ποτέ ή. Τα ποτέ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραία!
Ο Βιερίνια θα πάρει καλά. Να σου πω, άντε δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι κάνουμε στην εκπομπή. Άντε, θα λέμε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, σταμάτα με τον ΠΑΟΚ. 10 εκπομπές και ΠΑΟΚ έχουμε. Πρώτη φορά πρέπει να ακούβεις ακροατή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα κάνουμε χαβαλέ το, αρχίσουμε να λέμε μα μου. Στο είπα έξω, στο είπα έξω. Στο είπα ότι θα το κόψω. Ναι, αλλά σου είπα ότι θα είναι ο Βιερίνια το πρώτο τέτοιο. Τι να κάνουμε, εντάξει, ο κόσμος καίγεται. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Παιδιά, έχουμε και site, ΠΑΟΚ 24. Τα γράφει όλα. Εντάξει, θα τα συζητάμε και αυτά ενίοτε. Όταν θα έχει κάτι θέμα, όχι να κάνω ρεπορτάζ στον αέρα. Ναι, εντάξει. 20 ευρώ το άτομο, όποιο θέλει να μάθει τα νέα. 090. Φέρνει κενό. Τζάμπα, πάω 24 παιδιά. Τελεία.com, μπαίνει και μαθαίνει. Εδώ είναι άλλο πράγμα τώρα. FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε ένα εισιτηριάκι, δύο εισιτηριάκι για το. Δύο προσκλησούλε για τον Kelly Finnegan, τον μονοφώνη σήμερα το βράδυ στο Week. Αλλά έχουμε και τόσα θέματα έχουμε θίξει. Θίξαμε ο ΑΣΤ. Θίξαμε το έργο τη αστυνομία. Θίξαμε τη μάχη των Θερμοπυλών. Γαυγάμιλα. Θα παίρνουν ό,τι και να λέμε. Χερόνια, ιστορίε, αλλά. Ιδέα τι γίνει σε γαυγάμιλα. Τι θερμοπύλε όμω το κατέχουμε όλοι. Εν τω μεταξύ, αδυνατό να πιστέψω, δηλαδή αυτοί που κάναν την ταινία του Hollywood, αν πήγανε ποτέ στην Σπάρτη και αν πηγαίνανε στη Σπάρτη για να κάνουν, ας πούμε, έτσι λέγεται στην καλλιτεχνική ορολογία, ένα ρεπεράζ. Ρεπεράζ, ναι. Ναι, για να δουν πώς ήταν, νομίζω δεν θα γύριζαν την ταινία. Έχεις πάει στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη δεν πάει ο Δήμος Σπάρτης. Ο Δήμαρχος δεν πάει. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Δήμαρχος μένει Καλαμάτα, π.χ. Ναι, έτσι, σωστά. Γιατί η Καλαμάτα είναι πολύ πιο ωραία. Αριστερή πόλη, Σπάρτη. Ναι, βέβαια. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Κατεβαίνει από το Μιστρά, από τον Ταΐγετο και τέτοια. Είναι όσο εκπληκτικά είναι τα τριγύρω. Τόσο χάλια είναι η Σπάρτη. Καλά, αυτό είναι ίδιον των ελληνικών. Ποια είναι η χειρότερη πόλη που έχει πάει? Σπάρτη. Σπάρτη, Κυλκής, Ιγουμενίτσα, ξεκάθαρα. Η Ιγουμενίτσα, φίλε, πραγματικά είναι κάτι τσιμέντα κάπου στη μέση του πουθενά. Απλά χτίστηκε για να πηγαίνει το καράβι στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω, εσύ ποια άλλη θα έβαζες μέσα, ας πούμε, σε ένα top 5. Θήβα, βεβαίως, Θήβα μέσα. Φίλε, πραγματικά. Ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσουν τον Φίλιππο. Έτσι, καταλαβαίνετε. Πήγε έτσι, πήγε αίμα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Θωμά Τόντον, τι γίνεται? Καλώς τον, τι έγινε? Καλά. Σταύρο, εσύ που ήσουν και Αθήνα, αυτό με το σουδωτή το λέγανε και στην Αθήνα, δεν πιστεύω. Δηλαδή πιάσει μια σουδωτή. Δεν το έχω σαν εικόνα. Το έχω σαν εικόνα στο καφενείο, ξέρω εγώ, στη Σταυρούπολη που λέγανε φέρε μια σουδωτή. Και πάντα ναι, καλά, εδώ το λέγαμε. Ναι. Αυτό που έκανε είναι στην ουσία ότι έκανε η Τεφάλ και το Πυρέξ, ας πούμε, τα οποία είναι μάρκες και στην ουσία οικειοποιήθηκαν. Και το Βετέξ. Η Coca-Cola. Το Βετέξ, το οποίο είναι μάρκα, ναι. Το Τουμποφλό. Το Τουμποφλό επίσης είναι. Το Τουμποφλό είναι μάπα, να ξέρεις. Γιατί εδώ κάνουμε. Είναι ποικίλη η εκπομπή. Επειδή είναι με κρύο, δεν ξεμπλοκάρει. Ναι. Θέλει το άλλο. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για ένα ξεβουλωτικό, κάποτε ένας φίλος είχε βρει. Εγώ δεν τον πιστεύω, αλλά κάνει συνέχεια το σταυρό του ότι είχε δει στο σούπερ μάρκετ το ξεβουλόξ. Εντάξει, εσύ εδώ πέρα την Δαμαμίνη, αυτό που παίρνει για το πλοίο. Ναι. Το αλλάξαν όνομα. Θα σου πω φάση, το είχα μάθει μια φορά που πήγαμε το Μαζιούκι στην Κέρκυρα. Ναι. Και λέει εσύ έχω θέμα με το καράβι και αυτά, ο Γιώργος Φίλος. Ναι. Και λέει κάτσε να σταμάτησε το φαρμακείο να πάρω ένα εμετοστόπ. Εμετοστόπ, ισχύει. Παιδιά, όνομα είναι αυτό τώρα, εγώ πλάκα κάνεις. Εμετοστόπ. Ήταν αυτή η Δραμαμίνη και έγραφε εμετοστόπ πάνω. Ναι, γιατί λες Δραμαμίνη, τι να κάνει η Δραμαμίνη, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι αειδιαστικό αυτό το όνομα. Εντάξει. Εμετοστόπ. Ναι, αλλά κάτι να σταματάει τον εμετοστόπ. Ναι, κάτι τελευταίο, επειδή μου και αυτή το Σαββατοκυριακό. Ναι, για δώσε ρεπορτάζ. Και πέρασα από Σύνταγμα, ακόμα υπάρχει εκεί το Everest. Πριν από χρόνια, επειδή έπαιρνα ένα κλασικό τόστο από το Everest, πάω εκεί πέρα απέναντι. Και λέω αυτό και Κυπουρού. Και μου κάνει το παιδί και πέρα, ποιανού Κυπουρού. Του Νικοπολίδη πέρα. Πρέπει να ήταν τόσο παλιά που ακόμα δεν είχε διορίσει ο Νικοπολίδης. Σε φιλούμε. Καλημέρα. 2-31-0-2-87 και 3-8 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λίγο χράτσχουρτς, αλλά θα το... Εντάξει, θα το βρούμε, ρε παιδί μου. Παπάμ, δε βόλιουμε. Θα σε φτιάξω, αγόρι μου, θα σε κάνω εδώ τώρα. Έτσι, εξπρέσβα. Ε? Αυτό ήταν το χαλάκι μου το πρωί. Το θυμάσαι? Το... Σίγουρα. Ναι, εννοείται. Εντάξει, ρε παιδί μου, καμιά φορά κατά λάθος την επανάληψη αν έτυχε να ακούσεις, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, ρε παιδί μου, σε ένα ταξί που πήρες κάτι. Και πώς με επέλεξε να κάνω μαζί που πήρες Σταύρο, δηλαδή τι άκουσες? Ξέρω τι κάνω. Τίποτα.
Ας σας πω εγώ, τα κριτήρια ήταν αυτό, το ότι... Ότι σε λοιπόν μου ξυπνούσες πέντε ένα, παράδειγμα. Ένα αυτό, το ότι ανέπνεα, είναι ζωντανός, είναι ζωντανός. Ότι είναι στην ώρα του. Είναι στην ώρα του, τι έρχεται. Δεν χρειάζονται κάτι άλλο, καταλαβαίνετε ας πούμε. Μετά είναι το αίσθηκτο. Ναι, έτσι. Το αίσθηκτο της επιβίωσης. 2-31-0-2-8-3-8 θα έχουμε καθημερινά γραμμούλες 11 με 12 εδώ στην δεύτερη ώρα του. Μου αρέσει που δεν το πήγες με μία να φάμε και μια, γιατί κόλλησες λίγο. Όχι ρε παιδί. 10 με 12 δικοπή, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, δεν θα αλλάξει. Όχι, όχι, 10-12 σταθερά. Θα συζητάμε για όλα. Υπάρχει μία και περίπου επιστολή που μου έχει στείλει ένας φίλος Σταυροπολίτης επίσης για τον ΟΑΣΤ. Οπότε οφείλουμε να την διαβάσουμε. Παίρνω και θα βάλω πάλι μουσική. θα βάλω πάλι το μαγικό θλιβερό χαλάκι, ναι, γιατί τέτοιες, και θέλουμε να αναδεικνύουμε τέτοια πράγματα. Παίρνω κάθε μέρα το 27 από τη θρηλυκή στάση Σταυροπόλ, ασχέτως αν έχω να κόψω εισιτήριο κανένα δύο χρόνια. Γνήσιο Σταυροπολίτης. Κλασικός. Ναι. Και νομίζω πως πρέπει να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αίτημα την επαναφορά του διπλού πατροπαράδοτου τι γράφεις ρε μεγάλε, καμιονιού. Δηλαδή είναι για το να μην κάνεις αρδάμψα, επίτηδες το γράψε. Καμιονιού. Με τις ξεχωριστές μυρωδιές, παστούρμα και λάχανα τουρσί. Μας ταξιδέψε στην πόλη, δεν είναι. Τέτοιο, πώς το λέτε. Πολιτική κουζίνα. Πολιτική κουζίνα, σταυροπολιτική κουζίνα. Βέβαια, παστούρμα είναι ακριβώς. Δύσκολα να τρώμε τώρα παστούρμα, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ελίτ οικογένειες ακόμα. Υπάρχουν. Παλιές παραδοσιακές. Καλά σαλάμι, αέρα. Στην κρίση τους. Αλλά. Εν τω μεταξύ, μισή δεν κόβουμε. Κοιταζόμαστε διακριτικά και απλώς αλλάζουμε βλέμμα. Αλλά υπάρχει ασυναίσθητα ενδοπικοινωνία. Κάτι σαν επιφυλακή. Και κάθε φορά που ξεπερνιέται ένα εμπόδιο στάση, ειδικά τα πρώτα δευτερόλεπτα, υπάρχει μια σχετική άνεση και ένα μιζεροσνόμπου βλέμμα. Καβάβηση Σταυρούπολης. Τι ταλέντα να δείχνει αυτή η περιοχή. Τι εικόνες έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Εμένα μου έχει μεταφέρει ακριβώς την εικόνα. Έτσι, δεν είσαι μέσα στο λεωφορείο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καβάφης. Τα καβάφη. Καβάφης, καβάφης. Καβάφης, αλλά δεν τον έβαλες στο τραγούδι που σου είπα εγώ. Βάλε καβάφη και έβαλες εσύ. Τι έβαλες, ανάφη, κάτι άλλο έβαλες. Πάρω σήκινο και ανάφη, πήδαγες από το ελάφι. Αυτό είναι ο στίχος. Ναι, από το ελάφι. Σου είπα βάλε καβάφη να το απογειώσεις. Ναι, ναι, σωστό κι αυτό. Ναι. Μια διόρθωση. Παρακαλούμε. Εσύ βέβαια το συνηθίζεις πάντα. Ήσουν να εκπομπή των διορθώσεων. Όλα λάθος θα λέγανε. Ο Terence Quick. Τις μετοχές δεν τις αγόρασε, τις μετοχές αυτό, πήρε έχει από το ΠΑΟΚ, ήταν εκπρόσωπος, ναι, ήθελε να μου τις δώσει, γι' αυτό το λέω, ήταν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στην ΕΠΑΕ και ήθελε να μου τις φορτώσει τότε. Πού είναι μετοχές Τέρενς μου, το τυρτάρι με Τέρενς. Κανονικά ήθελε να μου τις δώσει. Ναι. Και κάτι άλλο, Μπάμπη, κάτσες και είδες τον αγώνα της Ελλάδας στο ποδοσφαιρό. Όχι, ο Σταύρος τον είδα, εγώ είμαι ειδικός αγώνων. Εσύ είδες GNTM. GNTM, εννοείται, ξεκάθαρα. Ναι, δεν χάνεται. Ναι, αλλά για τον θηλυκό Γκουσότο δεν βγήκες να πεις τίποτα. Εντάξει, τι να πω. Το είπαν όλοι μου ωραία αυτό. Ήταν πολύ εύκολο. Το transformation, το transition, ναι, ήταν μια δεσποινίδα. Από τις οποίες... πολύ σε σίγουρα. Τις οποίες άλλαξαν το μαλλί, ρε παιδί μου. Μια μαύρη, οι οποίες το κάνα ξανθό και κάποια και τρεχείς λέγουν ότι έμοιαζε τον Πάτρικ Γκουσότο, ας πούμε, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Τέτοια σωματάρα ο Πάτρικ δεν είχε. Δύσκολα. Γαζέλα ο Πάτρικ. Βγήκα να προαναγγείλω κιόλας και Μπάμπη μου ότι μετά τις 9:30 θα βγει ο φούρναρης για να πατήσει τα αυτά που πήρες από το μαγαζί. 9:30 ή 11:30. Μπερδεύεις λίγο τις ώρες. Ναι, μπερδεύτηκα. Έτσι, 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 για να μην 30, ναι, ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτά, ωραία. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. 2-31-0-2-8-3-8 FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Για δύο προσκλησούρες για τον Kelly Finnegan σήμερα το βράδυ στο WE. Καλημερίζουμε την Κατερίνα μας τη Βουγιούκα από την Κύπρο που μας ακούει, που μίλησες για τη μαρτυρική Μεγαλόνισο. Βεβαίως, βεβαίως. Στην Κύπρο λέει υπάρχει το πλυντηρέξ απορριπαντικό για το πλυντήριο. Πλυντηρέξ η μόνη λύση για το απορριπαντικό. Πλυντηρέξ η μόνη λύση για πλυντήριο καιρό. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή με τα ονόματα, τα εφάνταστα αυτά τα έξ, τα λατρεύω. Ξέρεις ποια μου άρεσε με τα διαφήμιση πολύ. Ποια.
μια μουλοχτή η AIDS, δεν ξέρω αν την πρόλαβες. Φίλε, οδηγέ. Φίλε, οδηγέ. Έβαλες φλάσ στην μπαταρία και σκεφτόταν ο οδηγός. Τι ήπια, ρε. Δεν μου μιλάει. Τα πετούσε. Και ανοίγε το παράθυρο και τα πετούσε όλα έξω. Έβαλες, φίλε, οδηγέ. Μας δέσανε, ρε φίλε. Μας το άγχος όλοι. Ποιος μιλάει, ρε. Ναι. Μεγάλη διαφήμιση και αυτή. Επίσης που θίξαμε το θέμα των αστυνομικών πριν. Θίχτηκε ένας αστυνομικός, πες και δεν θα πήγαινε στην Παρτούζα. Όχι, όχι, μα δεν δείχτηκε. Νομίζω ότι όλοι κάνουν... Την αλήθεια είπαμε. Κάνουν όλοι αιτήσεις για Κύπρο τώρα, να βρουν περιβόητα πάρτι Ρώσων Μεγιστάνων. Ταπεινών Ρώσων Μεγιστάνων. Έτσι, έτσι. Υπήρξε ένα άλλο κορυφαίο περιστατικό στην Αθήνα, όπου αστυνομικός πήγε σε μπαρ, ξέχασε το όπλο του, έφυγε και δεν το αναζήτησε καν. Παίρναν τηλέφωνο από τον μπαρ στην αστυνομία. Ναι, καλησπέρα, αστυνομία. 100 εκεί, ναι, έχουμε ένα όπλο, λέει. Μάλλον δικό σας θα είναι. Παρακαλώ, λέει, μπορείτε να βρείτε και να ενημερώσετε ένα αστυνομικό που ξέχασε εδώ ένα τσαντάκι με το υπηρεσιακό του όπλο και να περάσει να το πάρει. Ήταν αυτά που είπαν οι άνθρωποι στο τμήμα της περιοχής Ακροπόλεως. Με τον καταστηματάρχη να ψάχνει μέσω του 100 των αστυνομικών που όχι μόνο άφησε το όπλο του, αλλά δεν το αναζήτησε. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέχασε και τον εφρό του. Δηλαδή, πώς κάνεις έτσι. Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν τους πιστόλιασε. Ναι, ναι, γεγονός. Ναι. Αντιθέτως. Πλήρωσε. Φαντάζομαι ότι πλήρωσε. Λες να μην πλήρωσε. Εγώ λέω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να άφησε ενέχειρο το πιστόλι του. Με τους μισθούς πείνας, ρε, που παίρνουν τα σώματα ασφαλείας. Σωστό, σωστό, να το αναφέρουμε αυτό. Ούτε σε ένα μπαρ δεν μπορούν να πάνε, ναι. Ούτε σε ένα πάρτι με... Και αν κάνουν 12 δουλειές μετά ασφάλεια του τάδε και του παρά, ανακαθμένοι είναι. Δώσους 5 χιλιαρικάκια το μήνα και όλα καλά, θα κάνουν μία δουλειά. Εσύ δεν κάνεις πόσες δουλειές για να φέρεις το... Αυτό λέω για τους ανθρώπους. Έτσι, σωστά. Κατανοείς δηλαδή το... Πώς δεν κατανοώ. Πάλι καλά που δεν άφησε το πόδι του άνθρωπος. Εντάξει, σαν να αφήνεις εσύ τι να πηγαίνεις σε ένα μπαρ και να αφήνεις... Να αφήνω την πένα μου. Δεν έχω ποτέ στυλό μαζί μου. Ναι, προφανώς. Ποτέ όμως. Προφανώς. Δεν θυμάμαι πότε είχα στυλό τελευταία φορά. Αφού τώρα για να έχω στυλό, τι έκανα. Έχω μαζέψει στο γραφείο μου καμιά 70 στυλό, ρε φίλε. 70. Δεν πρέπει να λιγότερα. Και έχει σε μία από τις τσάντες μου, έχει μία θήκη που μπαίνουν στυλό. Και γέμισα όλες τις θήκες. Δηλαδή, 6-7. Έβαλα 6-7 στυλό. Και τι έκανα. Τσακάλι. Πήρα την άλλη τσάντα. Γιατί δεν κάνεις σαν τα προποτζίδικα που το δένουμε σχημί το στυλό για να μην το χάνεις από πάνω σου. Εδώ να καταγγείλω και κάτι. Ωπα, να τις να καταγγείλω και κάτι. Παιδιά, ναι. Δεν το βάζουμε. Βάζουμε και για αριστερό, κύριε σκηνή. Δεν θα πνιγώ εγώ για να βάλω μια υπογραφή. Όπα, κάτσε, δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν σε βολεύει ως αριστερόχειρα στο προποτζίδικο. Έτσι όπως το βάζουν. Ναι, ναι. Όχι στο προποτζίδικο, ναι. Στις δημόσιες υπηρεσίες. Ναι, και στις δημόσιες. Δηλαδή, κάθομαι εγώ στο κισέ. Ναι. Και είναι εκεί με το κορδόνι. Ναι. Πρέπει να τραβήξω εγώ. Γιατί δεν πας από την άλλη πλευρά να το φέρεις στο αριστερό σου χέρι το στυλό. Γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα να φύγω. Μάλιστα. Και διαπιστώνω ότι η στιγμή της υπογραφής πρέπει να μετακινηθώ. Οι 30 από πίσω ήταν υπόμονοι. Ναι. Αν με δουν να μετακινούμε ένα βήμα, μου αφού 60 κατάρες. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αγόρι μου. Συγγνώμη, εντάξει, δεν ήξερα. Ο αγώνας επιβίωσε σε μια δημόσια υπηρεσία. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Μαζί μας. Ναι, βεβαίως. Μαζί μας. Έτσι. Τα Naxos. Τα Naxos τι είναι, φίλε? Η μεγαλύτερη επιχείρηση υποδημάτων στη χώρα με διαφορά από τη δεύτερη. Δεν τους βλέπει τους άλλους. Κολκίζει. Έτσι. Εντάξει, ναι. Τα Naxos είναι Αγία Σοφίας. Από κάτω τα γυναικεία και τα παιδικά, από πάνω τα αντρικά. Είναι Mediterranean κόσμος, σας περιμένουν εκεί. Υπάρχουν αρκετά στόκ. Βασίλης Όργας, Παύλου Μελά, έχουν στόκ αρκετά. Σε καλύτερες τιμές. Μπορείτε να βρείτε το καλύτερο παπούτσι και ποιότητα και φινέτσα. Naxos λοιπόν και χορηγός της ΠΑΕΠΑΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, είστε καταστηματάρχης, έχετε μια καφετέρια. Είναι το όνειρό σας να κάνετε καφετέρια. Πασκευτείτε καγκομενάκι. Είστε, είστε παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Είστε παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Τι να κάνεις άλλο. Ναι. Να κάνεις μια τα φιλιά μας, τα παιδιά στην Ηλιούπολη. Ξέρω να αυτή, στα Μικέλ. Ναι. Θέλεις να δείχνεις ΠΑΟΚ TV π.χ. ή Άρης TV όταν γίνει. Η Ηρακλής TV τώρα που αναγκαστικά θα γίνει. Και όμως η Ηρακλής TV ήταν ο πρώτος. Ο Ηρακλής ήταν ο πρώτος που μετέδιδε διαδικτυακά τους αγώνες του. Πριν το ΠΑΟΚ TV, υπόψη. Πριν. Τους αγώνες. ΠΑΟΚ TV είχε γίνει το 2000.
Άλλο. Αλλά πρόγραμμα, καλωρικό θήκο. Ναι. Όντως, αλλά αυτό είναι και, δεν είναι και δύσκολο. Δεν είναι και ακριβό. Το διαδικτυακό. Ναι. Αν το κάνεις δηλαδή κάμερο. Εντάξει. Γίνεται. Αν το κάνεις δικάβαλο. Αν το κάνεις δικάβαλο. Έχεις πάρει ποτέ ένα δικάβαλο? Προσπαθούσα να θυμηθώ τις προάλλες, δεν έχω αγοράσει ποτέ ένα δικάβαλο. Δικάβαλο, τι είναι το δικάβαλο? Δικάβαλο έχω για το μηχανάκι που ανεβαίνει στα δικάβαλα. Έχω για τα σουβλάκια, στον τελικατέσεν. Έχει τον την πίτα με το δικάβαλο. Έλα μωρέ, ρε, μιλά, ρε, αυτά του κέντρου. Έλεος, έλεος, σε παρακαλώ τώρα. Να, να, αποκάλυψε το ποιόν σου. Θέλετε να έχετε σωστά, σωστή διανομή ίντερνετ στο μαγαζί σας. Τι κάνετε? Τηλεφωνείτε στο 2312-31-34-34 και τι γίνεται? Έρχεται η Be Easy. Με το Be Easy Router διανέμει σωστά το ίντερνετ σας και δεν κολλάει τίποτα. Μία απλή καθημερινή υπηρεσία που μόνο η Be Easy μπορεί να σας την προσφέρει στο 2312-31-34-34. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Δεν χρειάζεται να σας ξυπνήσουμε πριν να γκόγκο. Το 11.30 ούτως ή άλλως, το 12 παρά που βρισκόμαστε. 12 παρά, ε. Να φυσική αναφορά στο Βασίλη Καρά είναι ώρα ευεξίας και ενέργειας για όλο τον πληθυσμό. Καλά κουράγια σε όσους βρίσκεστε σε δρόμους. Σε ποδαρόδρομου, σε λεωφορεία, σε μέσα μετακινήσεως. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Για δύο μονές προσκλησούλες που δίνουμε σήμερα για τον Kelly Finnegan, τον leader των Monophonics που εμφανίζεται στο Wii το βράδυ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε και την γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει γούστο, άλλαξε η φωνή μου. Είδες, είναι η ώρα, είναι η ώρα. Ζεστάθηκε και απέκτησε άλλη χρειά. Απέκτησε, με συνήθεια σε ουρανό, έτσι. Ναι. Έτσι με μια βραχνάδα. Αδυναμία. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πού να ξέρει τώρα, Κόλκας μας είπε για δικάβαλο. Πού να ξέρει τα πρωινά, εμείς γυρίσαμε όλη την Ελλάδα τις καντίνες, να πούμε. Έτσι. Εντάξει, και εμείς δεν γυρίσαμε τις καντίνες. Σαν εκπομπή εννοεί. Σαν εκπομπή. Σαν εκπομπή, βρε, σταμάτα. Είστε και δύο από τη Σταυρούπολη τώρα που να βγάλουμε άκρη. Το τόλμησες και τον είπες ότι κάτι έκανες παραπάνω από αυτό. Ναι. Δεν γίνονται αυτά, ναι. Φίλε, κάτσε. Είστε καλά? Είμαστε. Πάντα είμαστε καλά. Ναι. Δεν σε ακούω τώρα συνέχεια, ξέρεις, γιατί λόγω δουλειάς, ας πούμε, μπαίνω, βγαίνω, γραφείο, αυτοκίνητο. Είσαι από αυτό που μετακινούνται. Όταν είμαι δρομολόγιο είναι πολύ πιο εύκολο να σε ακούω. Θα αποδειχθεί στο τέλος το λόγο επειδή μας ακούνε περισσότεροι. Από ότι το... Στοιχεία κόψαμε τη φόκους. Έτσι. Από σένα ξεκίνησε η Μανούλα. Το 12. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Γεια σου, Βαμπίνο, καλή εκπομπή. Μας έδειχνε μηδέν, ναι. Μα από εκεί ξεκίνησε το κακό. 5 χρόνια και το έλεγα και το πρωί. Εντάξει, όχι ότι είχαμε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ας πούμε, αλλά το μηδέν ήταν ο λίγο τι οξύμορο. Μια εποχή αποφασίσαμε να πάμε να δούμε πώς μετράει focus. Εντάξει. Και ξέρεις, εγώ με τον χρόνο μου είμαι λίγο ευαίσθητος. Δεν μπορώ να χάνω χρόνο χωρίς λόγο. Όχι ότι είμαι πολύ άσχολος, προτιμώ να πάω πιο ένα καφέ, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή μην με στείλεις κάπου που θα καταλάβω ότι πέταξα κάποια λεπτά της ζωής μου. Προτιμώ να το χάσω, ναι. Απολύτως μη δημιουργικά, αλλά μόνο. Μη δημιουργικά ακριβώς. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, δικιά μου επιλογή. Ναι. Εντάξει. Μπαίνω μέσα, είναι μια κοπέλα εκεί πάνω σε ένα υπολογιστή. Έχει διαλέξει μια λίστα, ένα πρόγραμμα, τώρα ο Θεός ξέρει τι είναι αυτό. Και αρχίζει και ρωτάει. Κάτι βγαίνουν, ξέρω εγώ, κάποια τηλέφωνα. Ναι. Σταθερά. Σηκώνε, μόνο γιαγιάδες, δε φίλε. Εγώ δεν ξέρω κανένα σταθερό. Έχουν, αλλά εντάξει, δεν το χρησιμοποιεί και ο κόσμος. Ναι, δηλαδή εγώ δεν το έχω βάλει στην πρίζα το σταθερό. Ναι. Δηλαδή δεν το έχω στο μυαλό μου. Ωραία, το έχω παρατήσει από τη ζωή μου. Σταθερά και μάλιστα μέσα από τηλεφωνικό κατάλογο. Ναι. Δηλαδή με τις νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας τα τηλέφωνα δεν τα βρίσκεις. Και δεν είναι όλα ΟΤΕ. Ναι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Βγαίνουν κάτι γιαγιάδες. Εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρουν πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο. Ναι. Δηλαδή δεν. Άμα βάλεις κανένα. Πώς το ψηφιακό τελείω, πάει. Μιλάμε για το χάος. Και έπρεπε να κρίνει εμένα τη δουλειά μου. Η γιαγιά. Γιατί? Δεν κατάλαβα.
Γιαγιά, να μην κρίνει τη δουλειά σου. Ποιο θε να την κρίνει μόνο. Όχι, μου. Να την κρίνουν Πάμε όλοι. Άντερσον. Όλοι. όλοι. Από εκεί και πέρα έρχομαι εδώ, του λέω παιδιά, βγείτε. Και βγήκανε. Βγήκανε. Και βγήκανε και βγήκανε και βρήκαμε την υγειά μας. Ναι. Νομίζω. Άστο. Άμα είναι να δίνουν λεφτά για να γίνει μια μέτρηση, να γίνει επαγγελματικά. Όχι να γίνει τώρα ξέχωρα με άλλα παρασκηνιακά. Βέβαια, αν δείχνανε Μπατμανίδη 15% δεν θα βγαίνουμε τη διαλύση. Θα λέγαμε Focus, καλύτερη εταιρεία. Φίλε, δεν θα δείξει ποτέ Μπατμανίδη, γιατί σαν το target group σου είναι 18-45. Ναι. Όχι, και παραπάνω και παραπάνω. Είναι, αλλά είναι κόσμος που είναι και όλα στη μετακίνηση το πρωί, ούτως ή άλλως ήταν. Και αυτή την ώρα που κάνουμε εκπομπή, πάλι ο κόσμος μας ακούει σε κάποια μετακίνηση. Στο ραδιόφωνο ακούνε αυτοί που είναι σε μετακίνηση. Έτσι. Ή στη δουλειά επιπροσθέτως και εκεί δεν θα πάρουν τηλέφωνο. Δηλαδή στο σπίτι λίγο δύσκολο ο άλλος. Θα δει καινούριο βεβαίως. Είναι η αλήθεια. Γιατί έκλεισε τηλεόραση. Έλα μου τα, από μόνες τους κλείνουν οι τηλεοράσεις. Και χθες η καινούργιο είχε και καταπληκτικό θεματάκι. Καλά, κάθε μέρα έχει. Η Κατερίνα δεν κάνει τίποτα λάθος. Ναι. Αλλά αυτό μας αγγίζει, και θα μου δώσεις έτσι ένα δευτερόλεπτο να το. Αν και είναι χθεσινό, δεν ξέρω αν. Αν παγιάτευσε. Ναι, αν παγιάτευσε. Για λέγε. Αλλά ίσως να έχει παρουσιαστεί σε κάποιους φίλους που υπηρέτησαν στο στρατό. Ναι. Είναι η αλήθεια και μπορεί να τους αγγίξει το συγκεκριμένο θέμα. Λέει τώρα, παίρνει μία τηλέφωνο και λέει: Ζέτα, 32 ετών, πιέζω τον στρατιωτικό άνδρα μου να μεταθέσει τον οδηγό του, γιατί ενώ έχουμε σχέση, όχι με τον άντρα, με τον οδηγό, φλερτάρει με την αδελφή μου. Δηλαδή ο άλλος ο καημένος, εγώ σκέφτομαι τον οδηγό, έκανε τόσο κόπο να βάλει βίσμα, να γίνει οδηγός του στρατιωτικού. Βαράει κουπί με γυναίκα. Ναι. Βαράει κουπί με αδερφή. Εντάξει. Και τον πάρει και χαμπάρει ο άλλος. Θα το δούμε σε κανένα ρέμα τον οδηγό. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτά είναι προβλήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ιστορίες τέτοιες, ας πούμε. Αυτό τώρα σου φαίνεται πραγματική. Ότι ο οδηγός έπεσε μπαλίτσα. Ούτε στον Beverly Hills δεν γίνεται. Μου γίνει όλα. Δεν υπήρχε κάτι που δεν είχε γίνει. Εντάξει. Άρα μεταξύ τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το να. Λοιπόν, Σταυράκο. Έλα. Δεν σε βλέπω καλά εκεί, να ξέρεις. Γιατί? Με τις μουσικές που ακούσα τον Μπατμανίδη. Μια χαρά είναι δύσκολο. Εδώ ο άλλος μου έβαζε μια εποχή όταν έκανα με τους Αλτίδη, τότε και στις μαύρες ραδιοφωνικές μέρες. Τι μου έβαζε? Καρά. Όχι καρά, Βασιλική Νταντά με έβαζε. Ήθελα να πεθάνω εκείνη την ώρα, να μην βγω από το στούντιο. Γιατί είναι νταντάιστης ο Χρυσάθος, βεβαίως. Είναι νταντάιστης 100%. Ξέρεις γιατί ακούει Νταντά, θα του πει κανένα γεια κάπου. Και την πληρώσαμε εμείς τώρα, κατάλαβες. Γεια λέγε. Εγώ είμαι πάντως σίγουρος ότι ο περισσότερος κόσμος όταν είναι σπίτι δεν ακούει ραδιόφωνο, έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δηλαδή είναι όσοι είναι σε κίνηση συνήθως ή στη δουλειά τους τέλος πάντων, σε ένα χώρο παραγωγής. Ναι. Εκεί μπορεί να ακούς ραδιόφωνο. Ή σε ένα χώρο αναπαραγωγής. Και αυτό, και αυτό. Γεια λέγε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, γιατί τώρα σχετικά ακούω τον Αβγενάκη που συναντήθηκε με τον Κουδούρη, έτσι. Άκου να δεις, φίλε. Ο υφυπουργός είναι κατά της βίας. Και κατά συναντά βίας, ανθρώπους που είναι κατάλληλοι, ωραία, για να αναλύσουν τα προβλήματα. Μπράβο. Αμέσως θα το κατηγορήσεις εσύ. Γιατί ξέρουν πολλά πράγματα για τη βία, ρε παιδί μου. Εδώ φίλε, πρώτα ζουνε και μετά πολιτεύονται. Εντάξει, εδώ μας ακύρωσε το κρίκετ τώρα. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μας έφαγε το ξυμάθι αυτό. Έχεις σηκωθεί τρίχα σου ή μόνο εμάς? Ασχολείστε μόνο με την ΕΠΟ και τα UEFA μάθια. Για το κρίκετ. Για το κρίκετ. Στείναν από τα αθλήματα και στο κρίκετ. Να, απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάντως εμένα μου είναι λίγο ύποπτη η συμπεριφορά του Ιθουδού. Σακάλις. Δηλαδή. Το πήρες καμπάρι. Πολύ με τη βία ασχολείται και έχει τον λόγο του φαντάζομαι. Έτσι είναι κριτική, δε φίλε. Άμα έχεις μεγαλώσει να πούμε στις βεντέτες. Ή στη Βεντέτα εδώ στη Εθνική Αμήνη. Φίλοι μα, τα χαιρετίσματά μα. Βέβαια, ξέρω. Έχω παίξει στη Βεντέτα. Ξέρω, έχει παίξει στη Βεντέτα. Έτσι. Κατά τα άλλα, είναι υπουργό όλων των ομάδων. Μην το αναλύσουμε παραπάνω. Με κούρασε και αυτό. Πάμε να τον φάγαμε, τοξικό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη ζωή μα παρακάτω. Έγινε. Να είσαι καλά. Αυτά τα λίγα. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για τηλέφωνο. Επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Ναι, ρε φίλε. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Ναι, FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο προσκλησούλες για τον Κέλλη Φίνικα. Και δίνουμε
5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 5.30 το Σάββατο. Όχι από μηνύματα, με ένα τηλεφωνάκι απλώς στο 2310-287-888 οι 5 πρώτοι κερδίζετε εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Με ξάφνιασες, δεν το περίμενα. Για τις φίλες το θυμήθηκα όμως. Δεν τελειώσουμε. Τελειώσαμε. Παίζω σε κάτι βαφτίσια Σάββατο μεσημέρι. Να έρθω. Όχι, με τίποτα. Γιατί? Άκου που σου λέω. Γιατί ρε φίλε, μου αρέσει τα βαφτίσια. Εντάξει, δεν θέλεις. Γιατί να έρθει στα δικά μας τα βαφτίσια, ας πούμε. Να με καλέσουν. Εντάξει, οκ, σίγουρα οι συγκεκριμένοι θα σε καλέσουν. Ναι. Καταρχήν έχουμε παίξει σε φίλους όλων των ομάδων. Έχω παίξει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε οικουμενική ορχήστρα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Παίζουμε σε βαφτίσια που έχει από κάτω σουπεράδες. Και μέσα στο πρόγραμμα, ρε παιδί μου, για να χορέψει ο κόσμος, έχει το πότε βούδας, πότε κούδας. Το πιο κλασικό τη Δετέλη, τέλος πάντων. Αυτάκι. Μανιδί. Κοφτό. Κόφτο το κομμάτι, για να μην έχουμε να πούμε και τέτοια. Και θέλω το κοινό το άρι, άρι, άρι. Ένα αυτό και είχαμε και το βάλε το κόκκινο φουστάνι πάλι. Έτσι, με καλλιτεχνικές διαδικασίες. Ένα που λέει η Βανδύ που το κάνει σκεπαστή. Αχ, δεν το μπορώ αυτό. Αυτό μου γυρνάει το μάτι. Αυτό γιατί το παίζουν όλοι οι DJ σε γάμους. Βάζουν ένα ποτ πουρί, το οποίο είναι εντάξει, δεν είναι ωραίο ποτ πουρί, κατά με. Και έχει. Πες την άποψή σου. Όχι, δεν μου αρέσει το ποτ πουρί. Είναι εντάξει, δεν κάνει κέφι. Φθηνό. Ναι, δεν κάνει κέφι. Κατά με, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά παίζεται σε όλους τους γάμους από DJ γιατί είναι ευκολία. Έχει 4-5 κομμάτια χασαποσέρβικα και έχει μέσα την Δέσποινα Βανδύ να λέει, έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία μες στη σκεπαστή. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως, να τα λέμε και αυτά. Έχει πέφτει πινελίκη. Εγώ δηλαδή πάντα βρίζω το DJ που το κάνει αυτό. Ναι. Γι' αυτό φέρε μπατμανίδι και θα προσαρμοστείς στις ανάγκες της ομάδας σου. Ακριβώς. Σε έναν άλλο γάμο που έπαιζα όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν κάτι παοξάκια, έφτε λίγο το κέφι. Εγώ έβαζα κομματάρες βέβαια. Πετούσε ένα σύνδημα του ΠΑΟΚ. Εύκολο. Κοίταξε, έβαζα δίσκο, τέτοια χορεύαν οι κοπέλες. Ναι. Τα άλλα τα γίδια καθόταν κάτω. Ναι, και τους πετούσα ένα σύνδημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ρε σύνδεσμο. Είναι δυνατό. Εύκολα διαχειρίσιμα τα παιδιά μας. Ναι, ναι. Δεν, είναι, δεν θέλουν πολλά πολλά. Ω, κατευθείαν. Δεν θα σου πούνε θέλω Βιβάλτι. Εντάξει. Κοίταξε, μα το γράψε το κάτω μία φορά αυτό. Γράψε. Ο ΠΑΟΚ. Τι? Ρώτησε για Βιβάλντι. Εντάξει, κοίτα, αφού γράφτηκε το ρώτησε για Γοδίν, όλα τα άλλα μετά. Καλά. Είναι ένα τίποτα. Αυτό, και αυτό είναι μια εκπομπή που πρέπει να κάνουμε. Τα πόσα ρώτησε. Τις πόσες ερωτήσεις έχει απευθύνει, ας πούμε. Και όχι μόνο η ΠΑΟΚ. Και η μεγαλύτερη κοροϊδία για όλες τις ομάδες είναι όταν αναφέρονται σε δημοσιο... στη λίστα του ΤΑΔΕ. Στη λίστα του ΠΑΟΚ ΤΑΔΕ. Ναι. Παιδιά. Τα τμήματα σκάουτινγκ έχουν στη λίστα όλους. Ναι, εντάξει, ανοίγει. Όλους. Ναι. Ανοίγει το FM manager, πώς λέγεται αυτό. Τους έχουν όλους, δεν φίλε. Εντάξει, τον εξετάζει τον καθένα. Γιατί, και γιατί δεν πήρε το Godin, τι χάλασε. Δεν θα σε διαψεύσει ποτέ κανείς ότι είναι στη λίστα ο Τάδε. Ρώτη, ενδιαφέρεται, επίσης είναι πολύ ωραίο. Ενδιαφέρεται, ναι. Είναι άλλη κουβέντα. Δηλαδή άλλη... είναι στη λίστα, πας σε άλλη κλίμακα. Ναι. Και αρχίζει και ψάχνεται ότι το ενδιαφέρεται. Εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα. Το στη λίστα του Πάκο Τάδε, του Άρη δηλαδή. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια λίστα με ελεύθερους ποδοσφαιριστές ή διαπραγμάτευση να φανταστώ, ας πούμε, σε παγκόσμιο επίπεδο και από εκεί και πέρα αρχίζει και κάνεις το... Είναι μια λίστα παικτών η οποία μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις παίκτη βασικός ομάδα πρέμιση. Για κάνουμε τα αφήσει στην Αγγλία, αφήσει στην Ελλάδα για μπάλα. Γιατί δεν κατάλαβα οι άλλοι πώς ήρθανε διακοπές με την Thomas Cook. Ερχότανε. Ναι, δεν γυρίσαν όμως. Αυτό, κάνε έτσι. Εντάξει, μπορούμε να βρούμε ένα. Δεν είναι, στο ποδόσφαιρο δεν θα μας προτιμήσουν. Ντροπή, ντροπή. Εντάξει, δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί το έχουμε πάντα ως κριτήριο αυτό. Ότι έλα στην Ελλάδα και θα σε ψήσω. Αυτό το καλύτερο. Μια βόλτα να το βγάλει στη Θεσσαλονίκη, μια Χαλκιδική να τον πας, θα μείνει ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ή είναι μες στο μυαλό μας αυτό όλο το πράγμα? Γελάει εδώ ο Κόλγας. Το χειρότερο λέει, ναι. Το χειρότερο είναι όταν είσαι αναγκασμένος να βάλεις κουστούμι γάμου και τα περισσότερα είναι ασπρόμαυρα. Το ξέρω, Χρήστο μου, ναι. Για σένα είναι πρόβλημα. Τι να βάλεις, με βάση την ομάδα σου να ράψεις ένα κουστούμι δεν θα είναι και... Δηλαδή αν είσαι πανετολικός τώρα, κίτρινο και μπλε, να πας στην εκκλησία. Δεν ξέρω. Κίτρινο και μαύρο μπορείς να πας στην εκκλησία γιατί είναι και τα χρώματα του Βυζαντίου. Ούτως ή άλλως έχεις έτσι μια σχετική συμπεριφορά. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Δίνουμε δύο μονές προσκλουσούλες για Kelly Finnegan σήμερα το βράδυ στο Wii. Και επιπροσθέτως, μιας και πιάσαμε τώρα τα αθλητικά, δεν ξέρω αν είδες αυτή την κόντρα και την αντιπαράθεση μεταξύ Προέδρου, αν δεν κάνω λάθος, Καλαμάτας και Κούγια. Και Αλέξη Κούγια, με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Ο Κούγιας, φίλε, σου δίνει υπεραξία. Δηλαδή, όλοι ξεφωνήσουν τον Κούγια.
Τώρα κληρώθηκε η Καλαμάτα, αλλά εσύ. Ναι, ποιο ήξερε την Καλαμάτα ότι παίζει καν στο κύπελο, είναι η αλήθεια. Αν δεν υπήρχε ο Γιωργούτσος, ναι, δεν θα ξέραμε ότι η Καλαμάτα είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Αυτή την περίοδο. Παλιότερα έχουμε πάει και εκδρομές. Ήμουνα και στην περιβόητη εκδρομή με την Ήφη. Τι... Να σου πω την ιστορία μια μέρα. Ναι. Δεν είναι, λέγανε μια νύφη που πήγε στην Καλαμάτα. Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Σε ένα Καλαμάτα πάω 0-0, δεν έχει γίνει φάση. Θέλαμε να πεθάνουμε. Ναι. Ναι. Και έχει πάει μια νύφη. Ναι. Από την Καλαμάτα ή από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Παντρεύτηκε εδώ. Ναι. Θα την πω την ιστορία. Ναι, πες την, πες την, εντάξει. Ναι. Είμαστε με το πούλμαν του Κορδελιού. Ναι. Εγώ, ο Σύφης και ο Βάγκος, ο Μαλιάς, το φίλο μου. Ναι. Τα ρηφά στα φιλιά μας αν ακούει, που δεν δουλεύει τέτοιες ώρες, μάλλον βράδυ μόνο, mm-hmm. για να ακούει black metal άνετα στο ταξί. Έχετε και ταξί. Ναι, black και δεν θα ακούει μόνο. Τι ωραία, θέλω ωραία, να με πάρει, ναι. Ναι. Δεν ακούστηκε ο ραδιοφωνικό αυτό. Εντάξει, θέλω να πω μια κούρσα με αυτό. Και ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, από το Κορδελιό, ενώ έχω κλείσει θέση, είμαι και όρθιος. Φτάνουμε στην Κόρινθο και κάνουμε πιάτσα. Σε πιάτσα, λέω. Στάση. Ο ένας θέλει να με πάρει, ο άλλος κάνει πιάτσα. Κάνουμε στάση στα γκούντι της Κορίνθου, τότε κάναμε. Ναι. Και είμαι εγώ με τον Βάγκο, εδώ καθόμαστε και βλέπω μια κόκκινη Αλφα Ρωμαίο με πινακίδες Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, εντάξει, δεν ήμασταν και στα καλύτερα μας. Άϊπνοι, αποξενύχτη. Ναι. Ωραία. Εκεί που κάθομαι. Του λέω του Βάγκο, εσύ βλέπεις καλά εκεί πίσω στη θέση. Βγαίνει ένας τύπος με smoking, παπηγιόν, σκαρπίνι, κατσαρίδα, σκοτώνω γωνία. Ωραία. Κορδέλα ΠΑΟΚ και μαλλί Κούλης Καραταΐδης με χέτη, λασποτήρα. Ωραία. Ανοίγει την πίσω πόρτα και βγαίνει μία νύφη. Του λέω, Βάγκο, δεν είμαι καλά. Φίλε, κοίτα τι γίνεται. Υπνίες. Ναι, γελάμε. Φτάνουμε στο γήπεδο. Μανούρα, απ' έξω κλωτσιές μπουνιές, τώρα πέφτει ξύλο κανονικά. Δηλαδή εκεί κάτι ΜΑΤ επαρχίας. Πήγα να μαγγίσουν εμείς λίγο αούσου του. Πολλοί ήμασταν, καμιά 500-600, δεν ήμασταν λίγοι. Εποχές Καλαμάτας με τι μέσα. Μιλάμε 94-95 εκεί κάπου. Μοφορίκου στα ξεκινήματα. Μοφορίκου, Εχάγκαν, Μαδάρα. Έναν Τζόνσον είχαν, ναι, ναι, καλή ομάδα. Μαδάρα. Κοψαχίλη, Εντεμέντε, κάτι τέτοια. Ο Δρούγας. Δρούγας, καλή ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, χαρά Θεού μιλάμε τώρα, εντάξει, ήλιος. Κάθεται η κοπελίτσα σε μια από τις καρέκλες στη συνήφη, σε μια από τις καρέκλες δραγών μου του σχολείου, αυτές τις ξύλινες. Ναι. Κάθεται έτσι να δει το παιχνίδι. Τι και έχετε ένα πάνω. Μαύρο σύννεφο, φίλε. Αρχίζει, ρίχνει κάτι τούβλα, τούβλα όμως, εντάξει. Και δεν έχω δει πιο σουρεάλ σκηνή, πιο μίζερη σκηνή στη ζωή μου. Να έχουν φύγει τα μακιγιάζ από την καημένη. Τζόκερ. Τα τούλια να έχουν γίνει ένα με το σώμα. Δηλαδή μιλάμε τώρα, καταδικασμένος γάμος εννοείται. Φαντάζομαι. Την πήρε δηλαδή ο άλλος ο Θεός από τη Θεσσαλονίκη. Στην Καλαμάτα. Να πας στην Καλαμάτα. Στην Ξάνθη. Ναι. 800 χιλιόμετρα. Και όχι στην Καλαμάτα με εθνικές οδούς εκείνη την εποχή. Όχι, προ Σαμαρά, πίση. Ναι, ωραία, προ Σαμαρά από κάτω το δρόμο λες και είμαστε στο Hollywood. Στη Hollywood Avenue. Εντάξει, ναι. Τα έλεγε ο. Πώς το λέγανε, ο Πολύδωρας. Την κομμένη γράνα στον δρόμο Τσακώνας, Καλαμάτας κτλ. 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 Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία. Ιστορία, μια καταπληκτική ιστορία. Να πάρουμε και τη γραμμούλα σου. Πάμε την ιστορία σου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια και χαρά για σας δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Είπατε ότι έχουμε μόνο ένα μέσο μεταφοράς, έτσι. Ναι. Μεγάλο λάθος. Οπα. Ως από αυτό έχουμε καταρχάς τα πατίνια. Α, σωστά, ναι, τα λάιμε. Εσύ ως έχουν, ναι, ναι, εσύ ως έχουν αποκτήσει και αυτά χρησιμότητα και χρηστική αξία. Πολύ ωραία. Και το τρίτο είναι τα πόδια. Δηλαδή, όταν θέλει η γιαγιά ή η μαμά να πάει στο ΙΚΑ εκεί για να προλάβει, τη φορτώνεις στις πλάτες και την πηγαίνεις έγκαιρα. Και αυτό, καβαλίκα, νέο μέσο μεταφοράς. Ενδεχομένως να φορολογηθεί και αυτό. Είμαστε αχάριστοι. Σωστά, σωστά. Έχουμε τουλάχιστον τρία μέσα και επειδή κάποιος είπε ότι θα έχουμε μετρό όταν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί, φανταστήκανε ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα παρά μετά το 22, ξέρω εγώ, το 23. Το είχε πει πριν πάρει το περσινό το πρωτάθλημα ο Ζουράρης, το είχε πει αυτό. Και ο Πρωθυπουργός. Να το ξαναπεί και φέτος για γούρι λίγο. Ναι.
Εδώ κάποιοι είχαν πει ότι θα παντρευτούν να πάρουν πρωτάθλημα. Εδώ το ξεκίνησε αυτό. Εντάξει, ναι. Καλά, ποιο άλλο. Αυτή την πατήσανε. Γι' αυτό σου λέω. Την πατήσανε. Μόλι έγινε αυτό, ήρθε η χαριστική βολή. Μετά. Μάλιστα. Ωραία. Σε φιλούμε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ναι, όντως. Καλά έκανε ο φίλος ακροατής και μας επανέφερε στην τάξη ότι τα μέσα μετακίνησης στην πόλη Θεσσαλονίκης είναι πάμπολα πολλά και απορώ γιατί γκρινιάζουμε και γιατί. Νομίζω βέβαια το καλύτερο στην ανακοίνωση, φαντάζομαι ο κόσμος λίγο πολύ την έχει διαβάσει, είναι οι χαρακτηρισμοί που αποδίδουν στον Αλέξη Κούγια ο πρόεδρος της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Δεν ασχολήθηκες. Που μίλησε για τον κοντούλη γυρολόγο του ελληνικού ποδοσφαίρου που κάνει καριέρα με το ψευδώνυμο Αλέκος. Ξέρεις εσύ ότι ο Κούγιας κάνει ψευδώνυμο με το... Εγώ τον Κούγια δεν έχω καλά στο αίμα του. Ναι. Με το Αλέκος, δεν είναι Αλέκος. Αλέκος είναι ο Τάτσης. Αλέκος Τάτσης. Υπάρχει ιστορία και για Αλέκο Τάτσης η Βαρβάτη. Αλλά πάμε παρακάτω. Στην επόμενη. Και μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας, γιατί με αυτόν υπήρχε η διένεξη, κάτι μελισανίδη, κάτι τέτοια, ας πούμε, χρησιμοποίησε κάτι ρητά από φιλοσόφους, κάτι... Είναι καλά τα προϊόντα στην Καλαμάτα. Μην τα υποτιμάς. Το διαβάζω. Σε αλλάζουν διάσταση. Καλαμάτα. Είναι παγκοσμίως γνωστά. Μόνο εξαγωγή. Μόνο εξαγωγή. Ναι, εννοείται, γι' αυτό δεν κρατάνε τίποτα. Όχι, δεν μπορείς, γιατί το προϊόν, όπως λέμε ρε παιδί μου, στην Αμερική πηγαίνει καλύτερη φέτα. Θα τη βρεις, ας πούμε. Μεγάλος παπάς αυτό. Μέσα στην Αστόρια. Λένε ρε παιδί μου, δεν έχω πάει στην Αμερική για να ψάξω. Έχεις πάει καλή φέτα στο εξωτερικό. Ποτέ. Γιατί να φάω φέτα στο εξωτερικό καταρχήν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν θα το σκάνε με ασνίτσελ. Έχεις πάει στο εξωτερικό. Πήγα. Γευγελή. Και για εκεί έχω ιστορία. Ναι, εντάξει. Ό,τι θες, αγόρι μου, εδώ. Ιστορικός. Έτσι. Ιστορικός, αλλά με αυτές και με αυτές τις ιστορίες φτάνουμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, όχι προς το τέλος. Προς το τέλος, γιατί πρέπει να αναγνώσεις πρώτα τους χορηγούς και μετά θα τελειώσουμε. Να μιλούμε. Νάξους. Και γι' αυτό έχω μια ιστορία, ξέρεις. Έχω μια ιστορία, φίλε. Έχουμε και λέμε Νάξους, λοιπόν. Και στην Αγία Σοφίας, γύρω-γύρω από όλη την εκκλησία, τα μαγαζιά μας είναι απλωμένα. Έτσι. Είναι εκεί ανδρικά παιδικά. Τώρα θα το βλέψω παιδικό. Δεν χωράνε άλλα στην παπουτσοθήκη μου, παιδιά. Sorry. Να το μάθετε και αυτό. Δεν σας βλέπω. Και στο Mediterranean Cosmos εννοείται τα ΝΑΚ είναι εκεί. Και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όταν έρχεστε, ρίξτε μια ματιά. Μυρίζουν τα πόδια σου, ρε παιδί μου. Πρέπει να αλλάξεις παπούτσια. Σου δίνει την ευκαιρία. Το Nax Stores. Ακριβώς. Και πάμε, be easy. Έχεις καφετέρια μεγάλη. Έχεις sports cafe. Έχεις ένα καφενείο. Έχεις ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ, το οποίο οι πράκτορες κάνουν ειδική συμφωνία για το ΠΑΟΚ TV. Φωνάζεις την be easy στο 2312-31-34-34 και έρχεται το be easy router να δώσει λύση στη διανομή ίντερνετ. Δεν θα κολλάει τίποτα, θα δείχνει καλύτερα από ό,τι βλέπουνε στη NASA. Το ΠΑΟΚ TV. Βλέπουνε. Στη NASA ΠΑΟΚ TV όλοι. Έχει συνδρομή. Καταρχήν πολεμάς αυτή τη στιγμή, διότι ο ΠΑΟΚ έχει κοσμοναύτη, δεν έχει αστροναύτη. Κοσμοναύτη έχει. Ναι, τι σχέση έχει η NASA του αμερικανικού υπερεαλισμού με τους... Ποια διαφορά. Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά σου λέω: έχει κοσμοναύτη. Κοσμοναύτη, ρε παιδί μου, τον πώς το λένε τώρα. Παουξάκι, αυτό που βάζει τη σημαία στη Σελήνη. Ναι. Στον Πλούτονα. Στον πλανήτη Άρη, θα σου πω. Μάλιστα. Δώσ' μου δύο αριθμούς από το 1 στο 6. Ξέρεις, δύσκολο και έτσι. Κάτσα κάτω την προπαίδεια. Τέσσερα. Καλά, μπράβο, ναι, που το σκέφτηκες, ναι. Και πέντε, πάμε Γκαρσία. Μάλιστα. Τέσσερα και πέντε. Νικητές Αποστόλου Νικόλ. Μόνο γυναίκες, Σταύρο μου, στο μαγαζί μας. Και Γιώργος Βακίδης. Αυτοί οι δύο θα έχουν το όνομά τους στην είσοδο του WIS σήμερα για να παρευρεθούν στην συναυλία. Όμως σε αυτά τα ολίγα, αύριο Παρασκευούλα. Γλυκίτα την Παρασκευούλα. Σου έχω και τραγουδάκι για την Παρασκευή. Το έβαζα στην εκπομπή την πρωινή. Δεν βάζουμε τα στομφάκια που το πιάνουν όλες τις μέρες, δεν τελειώνουμε. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή του Λίμπερο 107,4 με το νέο μεταγραφικό απόκτημα τον Κώστα Κούση. Δίπλα του το μεγάλο αστέρι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο Στέλιος Αναστασιάδης, αν κατάφερε να γυρίσει από τις αίρες και δεν τον κράτησαν εκεί, να τον κάνουν ένα άγαλμα. Χρήστατος Τσαλτίδης με όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ. Μόνο τα θέματα του Άρη στη διάθεση του κοινού.
με όνομα εκπομπής που είχε άλλη εκπομπή πέρσι. Θα ξεφωνίζουμε κάθε μέρα για αυτό μέχρι να αλλάξει. Με νέο αφημί, ρε παιδί. Με νέο αφημί, ναι, ναι. Γιατί το λέει νέα τρόικα. Νέα τρόικα. Η τρόικα. 2019. Ναι. Η τρόικαν. Τρόικα. Μαγκιά. Αυτό είναι για την Κύπρο. Η τρόικα. Η τρόικα. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Ραντεβού αύριο στις 10 να είστε όλοι καλά.